Ωραία. Για να το κάνω λίγο το restart εδώ πέρα. Θεωρώ αδιανόητα αστείο. Συγγνώμη τώρα κιόλας. Συγγνώμη. Θεωρώ πολύ... Είναι πάρα πολύ περίεργο να πηγαίνεις σε ένα παιχνίδι, γιατί έχω τρέξει και βαριά παιχνίδια εδώ πέρα, να αλλάζεις setting, να αλλάξεις ένα setting ενώ είσαι live και να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν να πάω να το βάλω στο performance και να κρασάρει το σύμπαν? Λοιπόν, μισό. Θα δοκιμάσω και κάτι άλλο. TikTok, σε κλείνω για λίγο. Ελάτε στο Twitch, αν θέλετε. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Θα δούμε. Λέτε να φταίει πάλι ο ύποπτος να είναι το live studio. Να δούμε. Περίμενε. Προσπαθώ να βγάλω άκρη, γιατί το να κολλάει τόσο πολύ το παιχνίδι από μόνο του δεν μου βγάζει νόημα. Το θεωρώ ακραίο. Είναι δυνατόν να βάζω performance και να πεθαίνει το σύμπαν? Λοιπόν. Ξαναβάζω το παιχνίδι. Για δες άμα κατέβασες κάτι από την Epic Games που δεν θα έπρεπε να το κάνεις, επειδή λένε ότι το κάνει και αυτό το game είναι από τα negative reviews. Δεν βγάζει νόημα γενικά. Περίμενε, μισό. Το βάζω πάλι εδώ. Περίμενε. Να δοκιμάσουμε πάλι τα πάντα τώρα που έκλεισα και το live studio. Να αποκλείσω πράγματα θέλω. Να δω τι συμβαίνει. Γιατί έχω γίνει παρανοϊκός σημερινό stream. Προχώρα. Πάμε. Continue. Πάμε. Τον. Θα με πιάσει παράνοια σήμερα, ρε. Έχει κρατήσει το performance, βέβαια. Αλλά και πάλι. Μισό. Περίμενε. Okay. Το TikTok live studio από ό,τι φαίνεται είναι ότι χειρότερο. Μαλάκα, απίστευτο! Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να σκαλώνει τόσο πολύ? Έπαθα... Ρε, εν τω μεταξύ έπαθα πλάκα με το παιχνίδι, γιατί λέω...
Πολλαπλά κεφαλικά. Νίξ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον gift στον καλαμποκόψωμο. Να σε καλά. Έπαθα φρίκι, γιατί λέω, δεν μου έχει ξανατύχει στο παιχνίδι να αλλάζω setting και να κρασάρει το σύμπαν. Λέω, πώς γίνεται να το κάνει αυτό το παιχνίδι. Δεν το είχα δει πουθενά αυτό. Okay, βγάζει νόημα. Δεν έφταιγε το παιχνίδι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Παιχνίδι, δεν φταίσαι εσύ. Όλα καλά. Να το βάλω όπου ήτανε. Να το βάλω... Όχι dynamic. Πού ήτανε. Native. Να το αφήσω εδώ. Το έχω performance. Δεν ξέρω. Άμα το αφήσω native πώς είναι. Ζορίζεται, εντάξει. Αντιλαμβάνομαι. Ας το βάλω performance. Πού είσαι, έλα. Ωραία. Performance. Ωραία. Άντε να το δούμε λίγο. Ωραία. Εγώ τι καταλαβαίνω λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι... το άλλο το πρόγραμμα... λες να κατέβασε τα FPS στα 60 επειδή είχες στο Stream Studio ανοιχτό. Μα δεν ήταν καν 60. Εν τω μεταξύ, τώρα τουλάχιστον φαίνεται όντως να μην έχει motion blur. Είχε blur πλην... και ακόμα φαίνεται να έχει λίγο blur. Για να είμαι ειλικρινής. Ακόμα φαίνεται να έχει λίγο blur. Τι καταλαβαίνω εγώ, παιδιά. Τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα το άλλο... το Live Studio λέω, το TikTok. Καταλαβαίνω ότι... ή πρέπει να το αλλάξω. Θα σου πω. Σκέφτομαι μήπως πρέπει να το αλλάξω κάποιες ρυθμίσεις για να μην έχει θέμα ταυτόχρονα συνδυαστικά με το OBS. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει τόσο θέμα. Δηλαδή, μισό. Πες ότι το ανοίγω τώρα, μιας και το έχουμε κλείσει. Και κάνουμε δοκιμές. Δεν μας νοιάζει κάτι. Όλα καλά. Χαλαροί είμαστε. Πες ότι πάω να το ξανανοίξω. Να δω κάτι. Όχι. Ας ξανακρασάρω, ρε παιδί μου. Πρέπει να το δω αυτό, γιατί είναι πολύ περίεργο. Σκεφτείτε, λοιπόν, σκεφτείτε το εξής. Μου έχει τα κόντεξ εδώ πέρα. 1080p60 δεν θέλει, τρέμει. 720p60 τρέμει, γενικά με τα 60fps τρέμει. Στα 720 θα έχει πάλι τόσο θέμα. Γιατί και το 720 ποιο σχέστηκε. Λέτε να ήταν θέμα... Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Για να δω κάτι. Ενώ τώρα είμαι live. Περίμενε. Θέλω να δω κάτι. Γεια σου, project. Καλώς ήταν. Στο PS5 είναι το Warhammer. Στο PC. Τώρα να το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε προλάβει να το δοκιμάσουμε. Τώρα θα το τσεκάρω στον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, προλάβα το live να είναι στο ίδιο τέτοιο ή όχι. Είναι στο ίδιο. Ή χωρίστηκε. Δεν μου το κράτησε. Δεν άργησε τόσο πολύ. Ρε μαλάκα, γιατί με ξενερώνει έτσι. Καλά, δεν πειράζει. Θα δω πώς θα το χωρίσω. Γιατί άργησε τόσο πολύ και το χώρισε σε δύο κομμάτια. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Αλλά γιατί δεν το κράτησε. Άλλαξε κάτι στο OBS. Advanced.
Και έχω βάλει και το Automatic Reconnect. Τόσο πολύ άργησα και το χώρισε δύο κομμάτια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άμα κάνω αυτό, το πάτσα τώρα εγώ στο TikTok, θα το κάνω. Δεν κολώνω. Καλά, αυτό με το topic και το μεταξύ είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά πες ότι αλλάζω και το topic. Πάω all in. Κυριολεκτικά το σημερινό stream είναι ένα troubleshooting για τα πάντα. Είναι troubleshooting για τα πάντα. Θα πατήσω πάλι go live να δούμε. Να δούμε τι θα συμβεί. Αφού έχουμε καταλήξει πάλι να κάνουμε δοκιμές στα πάντα. Τώρα το παιχνίδι έχει φριζάρει γιατί έχω κάνει alt tab. Αλλά για να δω. Βλέπετε καλά στο Twitch. Δεν βλέπετε. Ωραία. Μπορεί κάποιος να πάει στο TikTok να μου πει αν βλέπει και εκεί καλά. Ή τι βλέπει. Έχω σκαλώσει πάρα πολύ σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έλα, αφεντικό, για πες. Μια χαρά, καλά φαίνεται και από εδώ. Οκ. Okay. Ακούγομαι διπλός. Ακούγομαι διπλός στο TikTok. Τι? Ε? Εγώ μια χαρά σ' άκουγα. Μπερδεύτηκα. Ακούγομαι διπλό στο TikTok. Τι γίνεται σήμερα? Η οθόνη κάνει κάτι περίεργα. Τι κάνει η οθόνη? Τι συμβαίνει? Θέλω να ευχαριστήσω το παιχνίδι. Τι γίνεται? Καλά είναι. Μια χαρά είναι η οθόνη. Προχωρά λίγο για να βλέπουμε και το παιχνίδι παράλληλα. Μαλάκα, τι σάπη λένε αυτή. Ξύλο, φάπες. Α, το armor κάνει regenerate. Okay. Α, και τώρα λειτουργεί σαν το Bloodborne. Πρέπει να βαράω γρήγορα. Μάλιστα. Παίξε Elden Ring DLC. Μάριε, ιδεάρα. Τα έχω κάνει ήδη. Το armor πόρτα ξαναγεμίσει, που λέει ότι γεμίζει. Ή πρέπει να βρω κάτι τώρα για να το γεμίσω. Α, γέμισε. Παίρνει ώρα. Οκ. Okay.
Τρέχει καλά στο stream, δεν τρέχει τώρα. Ναι, όχι, τώρα τρέχει μια χαρά. Τρέχει παντού καλά. Παράνοια σήμερα. Έχει και πάρει. Παίζω με τρολόγιο, ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο. Χριστέ μου. Τι έχουμε εδώ? Dodge. Μόνο βία αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ για τα δωράκια στο TikTok επίσης. Τώρα το είδα. Το Wukong πρέπει να παίξω κάποια στιγμή. Wukong, η αλήθεια είναι. Θα παίξουμε. Πού πάω? Από εδώ. Έκανε Spartan King, ναι, βεβαίως. Ανοίξαμε να δούμε λίγο το Space Marine 2, βεβαίως. Το οποίο τώρα ευτυχώς τρέχει όλα καλά. Πριν. Καλά, έχω ζήσει την παράνοια σήμερα με, με τα stream και το τι συμβαίνει. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Για να έχω στο νου μου. Όπα. Πίστολ. Για φέρε. This bolter will roar in your name, Darius. I swear on it. Come for me. Εδώ τι κάνω? Interact. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι? Τους πετάς πίσω, τους μαρκάρεις, μάλιστα. Οκ. Έχει και διάφορες συγκεκριμένες κινήσεις. Για ελάτε. Ωραία, αυτό είναι ωραίο.
Αυτός δεν είναι ο Gangplank από το LOL. Όλο ίδιος. Δηλαδή όταν τον κοιτάω εδώ πέρα λέω, μαλάκα ο Gangplank. Ίδιος, φτιστός. Ωπα ρε. Μην ξεχνάω ότι έχω βάλει και δύσκολο για κάποιο λόγο. Και σας άκουσα. Και τώρα θα είμαι έτσι. Για πάντα. Δεν θα βλέπω τίποτα. Α, εντάξει. Μπαμ και κάτω. Αντίο εσύ. Και εσύ. Και εσύ. Όλοι γενικά. My brother. My brother. My brother. Κουμπόσαμε αυτό. Alpha, Kelstras, if you can hear me, I have the virus bomb. Headed to the orbital launcher. Το game είναι το Space Marine 2. Όχι ο Ούλφαρ! Oh, πεθαίνουν τα αδέρφια μας. Αυτά δεν μπορώ να τα κάνω πάρει από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορώ να κάνω οποιαδήποτε επίθεση πάρει άραγε. Α, μπορώ. Καλή, ελάτε. Μπαμ! Αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζεις και νιώθεις πάλι όπως έπαιζε, ξέρω εγώ, GTA San Andreas. Απλά προχώραγες και δεν σε νοιάζουν οι αποστολές. Απλά ήθελες να περάσεις καλά. Αυτό νιώθω. Μπαμ. Εδώ μπότα. Κοπανάς μπότα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σφαίρες. Παρακαλώ. Πες μου ότι μπορώ να ανέβω και στο κανόνι. Μάλλον όχι. Δεν πειράζει. Πάμε την άλλη. Εδώ τώρα όταν είναι και άλλοι όμως, είναι επικίνδυνο αυτό. Εδώ ναι. Εδώ πεθαίνω όμως τώρα. Γιατί έχουν μαζευτεί. Α, έχω μείνει με ένα HP. Κάπως. Ζω ακόμα, ε. Μπράβο μου, πάμε να πεθάμε πιο κάτω. Πάμε να ψοφήσουμε λίγο παραπέρα, ναι.
Ας μην μπω εκεί μέσα. Παναγία μου. You have served your emperor well, brother. Όλοι πτώματα εδώ μεταξύ. To any imperial unit that recovers this log, my kill team crash landed off course. My brothers are all dead, slain by tyrannids. I have the virus bomb. Move into the orbital launcher. We'll fire into stratosphere where it can disperse over tyrannid positions. Είστε αρκετοί! Όχι πια, αλλά ήσταν αρκετοί. Ωπα ρε! Συγγνώμη. Κι άλλοι. The virus is our one chance to delay the tyrannid invasion. The virus will spread through their forces. They will adapt, but it will slow them down. The virus must be launched into the stratosphere. Nothing else matters. Το παιχνίδι είναι μόνο γκορ, ναι. Είναι ξεκάθαρα μόνο γκορ. Ω! Όπα ρε! Πολύ ωραίο, θα πω εγώ. Πολύ ωραίο. Operator shift change overdue. Your tardiness has been flagged for invigilation. Open the gates. Shift chronometer reset. You are registered as on duty. Carry out the on-site work according to the divine synchronicity. Πεθάναν όλοι. Νικάω. Μάλλον, δεν ξέρω, ελπίζω. Πάει καλά. Για τώρα. Για tutorial πίστε, υποθέτω. Τρεις μικρές μπαταρίες. Τις επαναφορτιζόμενες. Έχει ξαναγίνει νομίζω αυτή η συζήτηση. Ήταν ακριβώς η ίδια. Έχω τις επαναφορτιζόμενες πάλι. Θες να δοκιμάσεις κάτι? Ναι, ναι. Ναι.
Λυπάμαι που σας ενοχλώ ταπεινά στο υπέροχο stream σας, κύριε Κακέχαμε. Αλλά έχω έρθει να ζητήσω μερικές μπαταρίες. Δεν ακούγεσαι τόσο, αλλά ναι, συνέχισε. Δεν ακούγεσαι τόσο, συνέχισε. Σε σένα τα λέω. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Τρεις μικρές μπαταρίες. Έχουμε κάνει την ίδια κουβέντα για μεγάλες μπαταρίες. Αλλά τώρα... Και για μικρές. Δεν θυμάμαι, κάτι άλλο. Κάνε δοκιμή, παρακαλώ, ναι. Έχεις ένα μεγάλο κόκκινο πεπόνι. The rite of safeguard must be performed. Seek an authorized Magos at the command console. Να πάω στην κονσόλα, παιδί μου, να πάω. Και σφαίρες να πάρω, και grenades να πάρω. Και χαμούλης να γίνει. Machine Spirit, where is the command console? On the observation platform above. The Magos of duty does not respond. Summon the lift. Opa, ρε. Αυτός. Ο 1-0. Για πάμε πάνω. Status of the orbital launcher. Hibernation. Console inactive for 22 hours. This impiety to the Omnissiah has been locked. Activate launch systems. The rite of initialization must be performed. Seek an authorized Magos at the command console. The command console is posted at the edge of the observation platform. A Magos will attend to you shortly. Delphi. Okay, απέναντι λοιπόν. Με αγχώνει που μου έχει σφαίρες δίπλα, αλλά τώρα είναι αργά. Τι παίζεις, το παιχνίδι το γράφει και στην περιγραφή πάνω, είναι το Space Marine 2. Prayers of charging. Προσευχηθείτε. Can you not hasten the damn process? Seismic disruptions have occurred. Launch trajectory may have been altered. Αβαράω! Α, καλή φάση! Ανεβαίνουνε πάνω! Ωραία! Ωραία δημοκρατία! Attention.
Ωπο! Ζόρικο. Θα μου πεις τέτοιο το βάλεις στο Veteran. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Φου! It is done. Αυτός ήταν και στο τέτοιο, δεν ήταν στο ένα. Όπα ρε. Παίζω. Άλλος. Καλά είμαι λογικά. Όμορφο. Όπα ρε! Συμβαίνει ρε.
Όλο αυτό απλά για να μας καρφώσει. Αλλά και... Πολύ κρίμα. Θα μου πεις έτσι είναι όλο το Warhammer. Ναι, οκ. Ουφ. Πω. Πολύ λυπήθηκα. Επίσης, Οδυσσέ, επειδή είδα που ρώτησες, ξέρω απειροελάχιστα πράγματα. Απλά ξέρω ότι όλοι στο Warhammer είναι απαράδεκτοι. Ωραία, praise the Emperor. The wound was fatal. You survived only through the Rubicon surgery. We remade you. Ωραία. You are a Primaris now. Why? Lord Khalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus, accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century, and not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us and know true absolution. What is your life? My honor is my life. Ωραία. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your Φατσουλίνο μου, πού είσαι, χάθηκες, καλή σεζόν έχεις. Λάθος stream. Reward. My salvation is my reward. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Eternal service. Ωραία. The Rubicon surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. Ο Τάιτους είναι αυτός που γενικά τον είχαν προδώσει. Θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα. Τον είχαν προδώσει μετά αυτός, ναι, έκανε την ποινή του. Γενικά δεν περνά κανένας καλά στο Warhammer, έτσι. Κορδάνος. Πόπο. Τι ωραίοι που είναι όλοι στο Warhammer. Τι λέει, όλα καλά, prisoner.
από χάλια είναι όλοι τους. Σε φάση δεν περνάει κανείς τους καλά. Πού να περάσουν καλά εκεί μέσα. Όχι, το καταλαβαίνω. Εν μέρει το καταλαβαίνω. Να περάσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μικρό κεφάλι. My lord. Lieutenant Titus reporting for duty. Have Sergeant Gadriel report to the bridge. How are your wounds? Good enough. Good enough. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions, suspicions. I cannot afford discord among the men. Not now. You're a lieutenant now. Will that be a problem? No, Captain. Very well. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on two planets. Avarax, a hive world, and Kadaku, which you already know. We're abandoning the latter. It's mostly Adeptus Mechanicus research facilities. We're evacuating critical assets and personnel. Άρα στον πλανήτη που ήμασταν τώρα εδώ πέρα, bye bye. Αντίο. Are keeping the skies clear for our ships. The Tyranids have taken note. Get down there and protect those guns. Captain, you wish to see me? Sergeant, this is Lieutenant Titus. He'll be taking over command of your squad. Sir, I expect you on the ground within 30 minutes. Dismissed. Αυτό τώρα, ας πούμε, δεν κίνησε υποψίες. Γεια σου, Κοσμά, καλησπέρα. Κοσμά, Κοσμάκα. Κοσμάγκα. Ήπου. I am merely surprised by this development. As am I. Χαμηλά το παιχνίδι. Sergeant Gadriel, the Observer is ready to depart. Το έχω σχεδόν στα ίδια με μένα. Brother Chiron, this is Lieutenant Titus. He will be leading our squad. Is that so? Well, I shall be glad to have a commander of such experience. Is the rest of the squad ready? Already assembled on the flight deck. Good. We leave immediately. Καλά το βλέπω πάντως. Λοιπόν, το μόνο που θα πω και έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρετε και το λέω από όσο βλέπω τέλος πάντων, είναι ότι γενικά το TikTok Live Studio παράλληλα επηρεάζει αρκετά, ενώ δεν θα έπρεπε τόσο, πρέπει το πρόγραμμα... Εδώ πέρα είδα τι έγινε πριν. Αλλάξαμε topic και έτρεχε ένα παιχνίδι καλύτερα από ό,τι θα έπρεπε. Το οποίο είναι άρρωστο. Οπότε γενικά, υπό περιπτώσεις και συγκεκριμένα παιχνίδια, μπορεί απλά να το αγνώ και να μην το έχω καν παράλληλα ανοιχτό. Και μιας και το ανέφερα, λέω αυτή τη στιγμή να το κλείσω το TikTok. Οπότε γενικά, όποιος είναι στο TikTok, μπορεί να έρθει στο Twitch να συνεχίσει εκεί πέρα. Γιατί εδώ πέρα θα το κλείσω και προς το παρόν. Οπότε, αντίο, γεια σας. Ελάτε στο Twitch, αν θέλετε. Για να το κλείσω το πρόγραμμα και όλο εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Να μην ζορίζει άλλο. Γιατί το παιχνίδι είναι που είναι βάρη. Δηλαδή βλέπεις ότι τώρα δεν είναι ότι έστρωσε ή ότι ξαφνικά τρέχει ως διαμαγείας καλύτερα. Αλλά γενικά από ό,τι κατάλαβα, πριν ας πούμε, το επιβάρυνε ακόμα περισσότερο. Οπότε γενικά δεν χρειάζεται να το ζορίζω άμα δεν χρειάζεται. Ή όταν δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή τώρα ας πούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο χαλαρά μέχρι το κλείσιμο εδώ πέρα να παίξουμε. Για τον Emperor, ρε. Έτσι. Λίγο εδώ για τον Emperor. Interact. Όλα ξαναγκάζει, λάβει με καραδί μου. What is our assignment? Χριστούγεννα. Acadians have lost control of the orbital guns. We are to recapture them. Θα ενημερωθείτε. Tyranids are hurling swarms of those guns in great waves.
I'm impressed the Cavians held out this long. Brothers Lirio, Altarius, and Elliot make up the rest of our squad. Have any of you faced Tyranids before? Only these past 2 days. Then they're... Σχόλιο. Συγγνώμη, αυτό πρέπει να τα διαβάζω δημόσια. Σχόλιο από την... από μία. Στο Instagram. Δεν μπορείς να γελάσεις. Σχολεία σαχα, χα, χα. Λέτε να το πάρεις στραβά. Μάλλον. Ελπίζω να το πάρεις στραβά. Sergeant? Brothers, we are joined by Lieutenant Titus. Welcome, brother. We are yours to command. Welcome, brother. Yes, Lieutenant. Είμαστε ready. Στο loading μου έχει και τα objectives. Ωραίο. Ωραίο. Και τα κοιτάνε. Ωραία λεπτομέρεια, μου αρέσει. Προφανώς και ήταν το τάι τους. Γιατί μου πήρε την ομάδα. Εγώ ήθελα να διοικήσω. Sir, you served in the Death Watch. Όπα. Yes. That must have been a great honor. Και δεν λέει τίποτα. It's a privilege to serve with you. Approaching drop zone. Δεν λέει και τίποτα να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Είναι σε φάση, ναι, απλά δεν μιλάω. Θα μας κάψει. You see those service studs? Our lieutenant is over 200 years old. He couldn't have been born a Primaris. You're right. And now he has your command. Νομίζω δεν έχουμε κινήσει καμία υποψία, έτσι. Καλά, ναι. Άμα είναι να το συγκρίνει με τον Κρέτος, okay, μιλάει. Είναι πολύ λογάς. And Elion and remain here to secure the encampment. Yes, brother. Major, we must reach the defense guns. Yes, my lord. Follow me. Holy terror. The situation here has deteriorated. Those foul gargoyles pollute the skies. The Tyranids have the orbital guns. They do. Opa, re! Make a counter-offensive difficult. We shall take care of that. Start it. Major, we've got more incoming from the east. Move to reinforce the eastern flank. You, go with him. We will assist in the defense.
Όπα ρε. Τι χάος είναι αυτό. Κάτσε να προχωρήσω πιο κάτω. Fury mode. Οκ. Όπα. Ξύλο. Έχω απλό μαχαιράκι. Καλά. Απλό δεν το λες, αλλά δεν έχω σο. Έχω μαχαίρι τώρα. Ωραία. Βεβαίως θα τους κρατήσουμε. Πόσες θέλει. Έλα ψόφ. Ορμάω. Ώρα για Φιούρι. Έχω κι άλλες επιθέσεις τώρα. Πω είναι απλά διασκεδαστικό ρε. Έπεσε το airstrike. The eighth never miss. Και μπράβο τους. Εδώ είμαστε. The Tyranids will be lying in wait. This must be where the swarm originated. These abhorrent husks are everywhere. Living organic machines. Indeed. Their ships, these pods, all of it. Their very existence is heresy. Heresy. We shall thin their numbers today, brother. Πάμε. Οπ, ξύλο.
Do not stop moving. Αυτό σκάβει. Ω, θέλει dodge αυτό. Οκ. Και ξανάσκαψε. Ω, κάνει τέτοια αυτό. Βγήκε από τη γωνία που δεν φαίνεται. Έχω heals, ε. Δεν έχω άλλο. Τέλος. Πώς ανεβαίνω εδώ, από τα πλάγια. Πήγα να πω γιατί δεν κάνει άλμα. Πού να κάνει άλμα με τόσα κιλά πανοπλία. Πάμε παιδιά, ευθεία. Οχ. Πολύ ωραίο. I am. How do the Tyranids compare to other Xenos? They are an unrelenting plague, but they are cunning. The controlling influence of their hive mind makes them act as one. Reloading. Okay. Πόσα είναι, μωρέ. Και έρχονται και τα άλλα. Your combat doctrines are unorthodox, Lieutenant. Which company did you serve with before this one? I served the Emperor elsewhere. The Death of you? Yes. I too will share the world. Okay, πάμε από εδώ. Αυτό δεν ακούγεται καλό. Όμορφο. Ένα χάος. Ωραίο χάος. Είναι το όρεξ ύλο αυτό το παιχνίδι. Όντως αυτό είναι. The most direct route is through the swamp.
Let us proceed. No. The swamp will be infested with Xenos. There is a bunker straddling the riverbed. We will cut through there. But that will add considerable time. Surely we... We will not trade strategy for expediency. As you command. Έξαλλος ο Τάιτους. Lieutenant, Captain Ackerman has given us new orders. You must proceed alone. Understood. Thank you, Lirio. See you on the Resilient. You must proceed alone. Ωραία. There they are. The orbital guns. Βουτήξανε κάτω αυτοί. Έρχομαι. Μέσο. Ρελισσασμένο. Πεθαίνω. Ω, σκατά. Α, μπορώ να με κάνουν revive. Κάνε με revive. Με έκανε. Μπράβο. Θα τον κάνω honor. Τι. Είμαστε οι άγγελοι, παιδιά. No, Lord. Never. We've locked them in. We could do no more. Open the gate. Yes, my lord. Open the gates. Sir, you said open the bloody gates. Oh. Ξέρετε τι έρχεται τώρα, ε. Okay. Άλλο όπλο. Έχει κι άλλο, το θυμάμαι. Where is that
Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Δεν γεμίζεις αυτό οι σφαίρες. Πω, οκ. Γκρενέιτς γρήγορα. Χριστέ μου! Είναι πάρα πολύ. Τι να πρωτοπρολάβω. Ω, μαλά είναι πάρα πολύ. Πω, πω, πω. Είναι παιχνίδι το μεταξύ το οποίο δεν έχει να πεις τίποτα. Και δεν το λέω με κακή έννοια. Είσαι έτσι. Πω πω. Σίγουρα παίζει το ρόλο του το οποίο που το βάλαμε και στο Veteran. Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του. Και πάλι όμως. Major Sarkana. Go ahead. We met with one of your squads. Τώρα αυτό είναι άλλο chapter. Τι είναι. Είμαστε στο ίδιο chapter. Thank you, my lord. I shall give them new orders. Πες να είναι το ίδιο. Proceed. Looks like a slaughter. No excuse for cowardice. Very good. Οπό. Τι γίνει εδώ. Πολύ ωραία σκηνικά. Μια χαρά. Oh.
Το execute γεμίζει και armor εδώ μεταξύ, γεμίζει πράγματα. Identify yourself. Captain Iden, sir. Our long-range comms were damaged in battle. They must be close. Hold fast, Captain. We are coming. Ερχόμαστε. Δεν θέλω combat knife. Μόνο chainsword. Δεν είναι. Μαλάκα, ήταν πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το revive. Τι φάση. Εν μεταξύ, ξέρετε τι συνειδητοποιώ, ε. Τι συνειδητοποιώ. Ρε παιδί μου, είναι παιχνίδι το οποίο μάλλον είναι καλύτερο με co-op και τα λοιπά, για να έχεις παρέα. Βλέπω ότι το AI, όταν παίζει solo, είναι λίγο ώρες κάθεται και σε φάση όταν πεθαίνεις είναι «Ω, ναι, σωστά, να τον σηκώσουμε». Πήγαινε πέρα εδώ, θε. Α, τώρα θέλω να είναι από πάνω. Ήμουν πάνω παιχνίδι. Γιατί το κάνεις αυτό. Να δούμε τι έχει στην πόρτα. Zarkana. Receiving. We have made contact with Captain Iden. Iden! I thought him lost. We are approaching his position now. Can you patch me through? Working on it. Ωχ, τι έχει να γίνει πάλι εδώ, ε. Για να έχει τόσα αντικείμενα κάτω. Μαντέψτε τι έχει τώρα εδώ. Το difficulty είναι ok, απλά ώρες νιώθω... Ξέρεις, είναι σαν κάποιες φορές στο solo, το AI να κοιμάται και μετά με το που πεθαίνει είναι σε φάση από πάνω μου. Δηλαδή,
ίσως το μπαλανσάρισμα που θα χρειαζόταν, δεν ξέρω. Είναι λίγο off. Not today, sir. You're tougher than Groxhide. I'll take that as a compliment. Aiden, we need to take back those orbital guns. I've got armor ready to roll. See it done, Captain. Yes, sir. Let's give him a taste of Cadian wrath. Και έτσι χορεύω εγώ. Μπήκε στο τάγκ, δεν κόλωσε. Honor your emperor! That cursed gate is in our way! Then let us remove it. Controls must be nearby. Soldiers, do your work! Θέλει να πάω απέναντι, ε. Ναι. Πάμε! Άρχοντας. Να, τώρα ας πούμε ήταν εδώ πέρα ένα μικρούλι και το κοιτάγανε και οι δύο. Καταλάβατε. Ωρες, ωρες το AI είναι λίγο περίεργο. Πάλι restocking, ε. Καλά είμαστε, πάμε. Άντε, αυτό περιμένω. Περιμένω να ανοίξει κάτι. Ναι, κάνει αυτό το σκάλωμα και μετά ξαναξυπνάει. Που είναι λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει. Όμορφα.
πέθανε. Το σκότωσε άλλος, οκ. A little redecorating will speed things up, my lord. Τι έκανε, να πυροβολήσει? Αυτό ψήνεται να πεθάνει. Όπα! Παναγία μου! Ιτσούβ Τεμπέρ Τασάρα, μικρότερο του 3 Love You. Έλα Τασάρα! Ευχαριστώ πάρα πολύ που να είσαι καλά. Για τους 12 μήνες! Όπα ρε! Τι είναι πολύ μήνες! Δεν είναι λίγο πολύ σαν μήνες. Μήνες είναι 2 χρόνια. Τι? Προλαβαίνω. Πήγα να κάνω execute και το βαρέσαν. Πήγα να κάνω execute και το βαρέσαν οι άλλοι. Συχαμένο. Major, we have retaken the facility. Praise the Emperor. Boarding a Valkyrie now, heading to you. So big you can fly a frigate through it. It won't let that happen without a fight. It? The hive mind. The Tyranids' powerful collective intelligence. Not to be underestimated. Major! The guns are in a zero state of charge. It will take time to wake the machine spirit. Hurry! The Tyranids will throw everything they have at this facility. This is Major Sorkana. Divert 2nd and 3rd platoon to the orbital guns immediately. Copy that, sir. Let's show these bastards what the 8th are made of! Συχαμένο! Συγγνώμη. Έτυχε. Να ρωτήσω κάτι για ποιον γνωρίζει. Τώρα απλά μου προχωράει chapters και απλά το κάνει συνεχόμενα. Τώρα ας πούμε αυτό θεωρείται επόμενο chapter. Ή το γράφει όταν το αλλάζει. Ξέρει κάποιος. Ρωτάω για να δω αν αναφέρεται ρε παιδί μου το πότε μπορείς να κάνεις ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Κάτσε, περίμενε. Έχω περίεργη λίγο να το ψάξω αυτό. Space Marine 2 Chapters. Πώς χωρίζεται?
Γεια σου, Ντέιμον, καλώς τον. Α, να το, περίμενε, για να δω. Okay. Χωρίζονται σε missions. Ναι, ξέρεις τι, είναι... Τα πάει λίγο σε ρί. Τα πάει λίγο σε ρί. Το λέω γιατί δεν θα ήθελα να το πάω μέχρι τέλος το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο θα ήταν ωραίο να το αφήσω για παιδί μου και να το δούμε ή κάποια άλλη στιγμή να το δείτε και μόνοι σε κάποιοι, άμα θέλετε. Γιατί ρε παιδί μου, κυριολεκτικά δεν ήθελα να το δω μέχρι τέλους. Μου πήρε μένα να το τελειώσω. Κατάλαβα. Απλά αναρωτιόμουν, ας πούμε, αν πρέπει να μπει διαδικασία να πας στο main menu για να σου δείξει, ξέρω εγώ, αν χωρίζεται σε chapters ή σου δείχνει chapters από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, παράδειγμα. Θέλω να δω τι είναι αυτό. Το Battle Bard που λέει. Θέλω να δω τι είναι. Τι γράφει ακριβώς. Ουσιαστικά, όπως λέει ο Μάριος, ήθελα να δω αν έχει κάποιο indication για το πότε αλλάζει το chapter ή στα δείχνει μετά. Ή στα δείχνει κάπου αλλού μαζεμένα. Αυτό θέλω να ψάξω. Από περιέργεια και μόνο, για να το αναφέρω κιόλας. Όπα. Campaign. Α, καταλάβατε τι συμβαίνει. Παίζει να στο πάει στην ιστορία σερί και μετά άμα θελήσεις έχεις εδώ πέρα επιλογή ανάλογα και διαλέγεις και πλανήτες και... Okay, κατάλαβα πώς γίνεται. Το πιάσατε. Okay, εντάξει, το ακούω. Το ψιλοακούω. Δεν ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Είναι okay. Είναι okay. Απλά ξέρεις, επειδή είναι ωραίο και σαν co-op εμπειρία αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό με παρέα πρέπει να είναι λουκουμάκι, θα ήθελα να μου έχει κάποιο indication το πότε μου αλλάζει chapter, ξέρω εγώ, για να ξέρω αν μπορώ να μπω μαζί με παρέα απευθείας ή αν μπορώ από την αρχή ή το οτιδήποτε. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ μικρό το κακό. Είναι μικρό το κακό. Σε σχέση με το τι θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον. Ας πούμε, έχω πατήσει quit εδώ και ώρα και δεν έχει φορτώσει. Είναι κάτι τέτοια σκαλώματα που τρώνε τα παιχνίδια χωρίς λόγο. Τι λοντάρεις. Δεν θέλω να λοντάρεις. Θέλω να μην λοντάρεις. Το βλέπετε. Δεν θέλω να λοντάρεις άλλο ψυχή μου. Δεν θέλω άλλο. Αυτό σου εξηγώ. Είναι ότι δεν θέλω loading τώρα εγώ. Σταμάτησε. Okay. Δεν ήθελα άλλο loading. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν ήταν κακό. Καλά πήγε αυτό. Εντάξει. Την έκανε δουλίτσα του. Κάτσα βάλω λίγο just chatting. Ωραία, τουλάχιστον όταν θα ανεβάσω τα live θα το χωρίσω ότι τώρα εδώ πέρα βλέπαμε το Warhammer. Και τώρα just chatting. Ω, μπήκε και ωραίο τραγούδι. Αχ. Πάντως, καταλαβαίνω ότι είναι κάποια παιχνίδια τα οποία είναι ούλτρα βαριά στο θέμα του optimization και δεν ξέρουν τι να κάνουν για να τα κάνουν πιο ελαφριά. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι και η φύση του λίγο έτσι. Δηλαδή, χάος από εχθρούς, όλη στην οθόνη, κουλουπού κουλουπού, δεν μπορείς να το κάνεις τόσο καλά, αντιλαμβάνομαι. Ή τουλάχιστον έχει πολύ ζόρι για να το κάνεις εντελώς smooth εμπειρία. Εντάξει, αντιλαμβάνω βέβαια ότι όσο προχωράει ο καιρός, ξέρεις, η κατάσταση είναι άμα δεν πάρεις κάρτα γραφικών καινούρια κουλουπού, είναι όλο χειρότερο.
particles, ναι. Έχω να πω ότι μας αρέσει ο μεσημεριανός κυριακάτικος χαμός. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έγιναν και πολλά τεχνικά βέβαια σήμερα, η αλήθεια είναι, δυστυχώς. Αλλά... εντάξει. Ψιλοπαλεύεται η κατάσταση. Δηλαδή, και μόνο που... έκανα τρελό troubleshooting σήμερα να καταλάβω τι συμβαίνει. Και βγήκε τουλάχιστον συμπέρασμα. Θεωρώ. Πλάκα. Να τους βγάλω από τη φυλακή. Εκεί στο TikTok. Μπορώ να τους ξαναβγάλω από τη φυλακή. Μπορώ να τους απελευθερώσω πάλι. Να τους φέρω να κάνουν παρέα. Να μας πούνε «Πού ήσταθε!» Άω στη φυλακή. «Έλα μωρέ τα παιδιά!» «Έλα μωρέ τα παιδιά τώρα!» Θα βάλω και chat interview που δεν κολλάει. Ωπα, αυτό απίστευτο. Γεια σου, Δανάη. Από Ιούνιο. Ιούλιο κάναμε ακόμα στριμάκια. Αύγουστο δεν κάναμε. Και σε τέλειο τώρα ξαναρχίσαμε. Άντε, πες Αύγουστο να κάναμε ελάχιστα. Κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά τώρα από Αύγουστο ξαναρχίσαμε. Τι τρως, ρε. Μια μπάρα πρωτεΐνης. Συγγνώμη που έχω να φάω από... τις 12, ε. Sorry, φίλε. Sorry. Αλλά έφαγα ντούμπανο πρωινό. Για να με κρατάει στο stream. Και όντως δεν πίνασα. Ναι, έχουμε κάνει αρκετά στριμάκια, αλήθεια είναι. Γεια σου, Γέρο, καλησπέρα. Όχι, φάει, απλά ζήλεψα. Κοίτα. Το πρωί, για να αντέξω, έφαγα ψωμί πρωτεϊνικό, φυστικό βούτυρο και μέλι. Δύο φέτες. Και γι' αυτό έχω αντέξει μέχρι τις 8 και 20. Δηλαδή δεν έχω φάει κάτι άλλο. Και τώρα παίζει να τσιμπήσω κάτι πιο μετά. Και μου έβγαλε το stream πένα. Ακόμα live σκυλί. Βεβαίως ακόμα live σκυλί. Και συνειδητοποίησαμε τι παίζει γενικά με τα live και πότε κολλάει και πότε όχι. Οπότε όλα καλά. Χρήσιμο το σημερινό πρώτο κυριακάτικο live. Απλά μου χώρισε το μόνο ξενέρωτο είναι ότι χωρίστηκε το live σε δύο κομμάτια τώρα στο Twitch. Αλλά εντάξει, θα ανεβάσω δύο κομμάτια παραπάνω live για εσάς, υποθέτω. Ήρθα νωρίς ή δεν είσαι αρκετά cringe για το TikTok. Δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Συγγνώμη, η πρόταση ήρθα νωρίς ή δεν είσαι αρκετά cringe για το TikTok, τι είναι? Τι θες να κάνω δηλαδή, ηλεκτρίστικ? Έβανε, γενικά, έχει 4 άτομα, ανεβοκατεβαίνουν τα άτομα, γενικά τα live στο TikTok πηγαίνουν έτσι, ανάλογα. Εύα, αν είσαι τις φάσεις μπάρες πρωτεΐνης και τα λοιπά, για να σε κρατάνε, βρήκα, πω δεν θυμάμαι τη μάρκα όμως, άμα θες να κάτσω να ψάξω γιατί θα ξαναπάω για ψώνια και να σου στείλω, γιατί είναι, βρήκα μία μάρκα που γενικά έτρωγα πρωί και με κράταγε σχεδόν όλη μέρα και δεν ήταν, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, αλλά άντεχα πάρα πολύ και όντως με είχαμε βοηθήσει.
ξεμπλόκαρε κάτι που κόλλησε. Γενικά είδαμε ότι το πρόγραμμα του TikTok μας έκανε κάποιες έτσι περίεργες καταστάσεις και μάλλον το πρόγραμμα του TikTok για κάποια παιχνίδια που είναι και λίγο πιο βαριά, άμα δεν έχεις δύο PC ας πούμε κάτι τέτοιο, όντως ζορίζει. Τώρα, έχω ρίξει λίγο την ποιότητα στο TikTok, αλλά παίζει να μην καταλαβαίνετε διαφορά. Δηλαδή, παίζει να μην είναι τόσο χάλι. Είναι ok, δεν είναι ποιότητα. Πρέπει να είναι εντάξει. Τη Μιρέλα είναι εδώ. Βεβαίως, Ελεάνα, εδώ είναι. Καλώς όρισες. Εδώ είναι τη Μιρέλα. Παίζει να μην καταλαβαίνετε διαφορά, ναι. Οπότε έριξα ποιότητα, αλλά όχι σε σημείο που να καταλαβαίνετε εσείς κάτι και να είναι εντάξει και όταν παίζω κάποιο παιχνίδι. Οπότε απλά μπορεί άμα, ξέρεις, σε κάποιο σενάριο δούμε ότι πόπο πεθαίνει το σύμπαν, δεν αντέχουμε καθόλου, μπορεί τότε να κλείνω αναγκαστικά το TikTok και να είμαι σε φάση ελάτε στο Twitch. Αλλιώς παλεύεται η κατάσταση. Εύα, θύμισε μας σου στείλω. Γιατί θα το ξεχάσω. Για τις πρωτεΐνες που σου είπα. Μπορεί να σε βοηθήσει και στη δουλειά. Άμα θες. Για να σε κρατάει. Το Warhammer κάνει 40. Για να δω. Δεν το θυμάμαι. Όχι ρε. Είπα κι εγώ. Αποκλείται να ήταν φθηνό. Ακριβό. Prisoner. 40 για AAA. Θα ήταν σκότωμα. Δεν κάνει 40. Κάνει 60. Τα AAA πλέον κάνουν 60 και πάνω. Το Space Marine 2 παίζαμε εμείς. Το Space Marine το 1 μπορεί να έχει 40. Εμένα με βόλεψαν κάτι που τίγκες τώρα τελευταία. Καλές και αυτές. Απλά έδωρα και δεν... κάποιες με βολεύανε, κάποιες όχι. Τουλάχιστον έχουμε το Στέλιο όλη μέρα σήμερα, μας κάνει παρέα. Έτσι είναι η φάση της Κυριακής. Νομίζω μας άρεσε, πήγε καλά. Καλά δεν πήγε. Καλή ήτανε. Καλή ήτανε η φασούλα. Εύα, πες να σε βοηθήσει. Μισό. Ρε, θα τη βρω. Πω, πώς λέγανε. Θα πάω και τη ξαναδώ. Α, παίζει να είναι αυτή. Μοιάζει. Νομίζω αυτή ήταν, ναι. Θα πάω να τη δω από κοντά μου και θα το ξαναστείλω. Ξαναρώταμε για να μην το ξεχάσω παρόλα αυτά. Όχι, πιο πέρα. Δεν είναι αυτή, ρε. Είναι άλλες. Είναι άλλες προηγούμενες. Τώρα αυτές είναι ό,τι έχει ξεμείνει. Άλλες εννοούσα. Άμα θες να ανεβάσεις και πρωτεΐνη κιόλας, γιατί γενικά η πρωτεΐνη αυτό που κάνει καλά είναι να σε κρατάει. Να χορταίνεις χωρίς να πρέπει να φας 100.000 πράγματα. Εσύ να βλέπω τι που τίγκες σε βόλεψαν που λες. Είσαι καλά Στέλιο. Είμαι πολύ καλά. Απλά ξέρετε τι, έγινε ένας πανικό σημερινό stream γιατί έγιναν πολλά πράγματα τα οποία δεν περίμενα, αλλά εντάξει, από τη μία βοηθήθηκα κι εγώ γιατί ξέρω πλέον τι συμβαίνει όσον αφορά ρε παιδί μου 2-3 τα προγράμματα, γιατί κρασάρανε πράγματα, κολλάγανε πράγματα, λέω τι συμβαίνει, τι γίνεται κλπ. Βοήθησε και το σημερινό και ήταν ένα έτσι καλό πρώτο streamάκι Κυριακής, θα πω εγώ. Σε παίρνει Νόβα. Καλά. Καλά. Εύα, τη θυμάμαι κι εγώ. Και επειδή είχα δοκιμάσει, ήμουν σε φάση, ναι, οκ, okay, cool. Αλλά πλέον μπορείς να πάρεις και παλού και κάνεις την ίδια δουλειά, δεν... Δεν έχει τόσο νόημα, ξέρεις. Καλέ Μάριε. Δεν ξέρω τι ψάχνεις, αλλά περίμενε.
Ορίστε. Τώρα έχουν βγάλει όλοι και πιο ωραίες. Λοιπόν, ναι. Και θα ρωτήσω γνώμη για τα παιδιά στο TikTok. Πλέον, θυμάστε όταν είχε γίνει... Έχει περάσει καιρός από τότε που είχε γίνει εκείνος ο χαμός. Τι έκανε εκεί. Που τρέχανε όλοι οι Lidl και ήταν σε φάση ψάχνουμε πουτίγκες, τις έχουν πάρει από τα ράφια όλοι, δεν βρίσκουμε τίποτα. Πλέον βρίσκεις και σε άπειρα σούπερ μάρκετ και παίρνεις άμα θέλεις. Και είναι πολλές που είναι ακόμα καλύτερες. Δεν χρειάζεται να πας μέχρι το Lidl για να πάρεις. Δεν στο βγάζει, μήπως έχεις πατήσει κάτι. Τύπου not interested κάτι. Λέω. Α. Εγώ παίρνω αυτά καμιά φορά, για να δω. Τίμιο. 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 Αν και θα σου πω, για εμένα, αν με ρωτάς, χίλιες φορές να φας μια μπάρα πρωτεΐνης καλή και ας πεις κάτι άλλο, ένα χυμό, οτιδήποτε, παρά αυτό. Αλλά αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς να τα συνδυάσεις και τα λοιπά, ναι, οκ. Okay. Ξέρεις, κάνει δουλειά. Μπάρα καλύτερο λες. Αν ρωτάς εμένα, ναι. Αν με ρωτάς, ναι. Δεν σου λέω ότι και αυτό δεν κάνει δουλειά, ρε παιδί μου, αλλά κοίτα. Μετά πάει και με βάση, ρε παιδί μου, και ολοκληρωτικά το πόση πρωτεΐνη έχει μέσα το καθένα. Για να σε κρατήσει. Γιατί εσύ, κυριολεκτικά, αυτό που θέλεις είναι να σε κρατήσει. Πες ότι είσαι δουλειά αρκετές ώρες. Έχεις ένα διάλειμμα, αλλά δεν θες μέσα στο διάλειμμα αυτό να χαλάσεις πάρα πολύ ώρα για φαγητό ή το οτιδήποτε κτλ. Ή να χαλάσεις λιγότερη ώρα σε αυτό. Οπότε, εγώ πάντως οπότε νιώθω πως θέλω ενέργεια, τρώω δύο τοστάρες. Δεν μπορείς πάντα να φας δύο τοστάρες όμως, Μαρία, αυτό εννοώ. Δηλαδή, εγώ σκεφτείτε, γι' αυτό το λέω τώρα, και το λέω σαν παράδειγμα. Ξύπνησα πριν πόσες μέρες, δεν θυμάμαι. Ξύπνησα πριν... Σήμερα έχουμε Κυριακή. Πες ήταν Τετάρτη, τι ήτανε, Τετάρτη. Και έφαγα μια μπάρα δημητριακών από αυτές που είχα πάρει τώρα, που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Και έκανα δουλειά, μόνταρα, κουλουπού, 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 και χωρίς να το καταλάβω, με κράτησε μέχρι βράδυ, 7-8 απόγευμα, δεν θυμάμαι τι ώρα ήτανε. Και δεν ήταν, ξέρω εγώ, όπως σήμερα, που σήμερα έφαγα, ας πούμε, ψωμί πρωτεΐνης, φυστικό βούτυρο, μέλι. Που εντάξει, είναι πιο μπομπάτο, να το πω έτσι. Και πάλι, ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα Στέλιο, και έχει περάσει, έχει πάει 8.30 ώρα και έφαγε στις 12. Και πάλι, ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι είχα ξυπνήσει, ξέρω εγώ, 11.30 κάτι, και έφαγα μία μπάρα και με κράτησε πόσες ώρες. Το οποίο είναι καλό, ειδικά άμα είσαι έξω, δουλειά, κουλουπού, κουλουπού. Αν σε κάποια φάση αντί για γλυκό έτρωγα την ίον μπάρα, την μπάρα με πρωτεΐνη που είναι σαν την Derby. Όχι, δεν ξέρω γιατί διάβασα και αν. Καλή χρυσή, δεν ξέρω αν έχει μέσα τόση πρωτεΐνη για αυτό που θέλεις. Υπέροχη είναι, δεν ξέρω αν έχει τόση πρωτεΐνη μέσα. Κάτσε να δω πώς τη λέγανε αυτή που πήρα. Περίμενε. Νομίζω αυτή εδώ είναι, για να δω. Μπορώ να ψάξω εδώ πέρα. Αυτή είναι. Αλλά με κράτησε όλη μέρα αυτή. Ναι, έτρωγα και έσκαγα. Και ήταν και πολύ ωραία. Από τι ώρα πετάς... Αυτό, από το νεαρ. Πώς τη λένε, είναι Nutrivalley. Είναι Nutrivalley και ήταν μπάρα πρωτεΐνης με μπανάνα μέσα.
Ναι, αυτή είναι. Θέλω να δοκιμάσω κι άλλες. Για να δω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις δεν έτυχε. Θέλω να δοκιμάσω κι άλλες από αυτή τη μάρκα. Σου λέω, έβαγα μία το πρωί. Μία. Τίποτα άλλο. Έφαγα βασικά μία το πρωί. Πες, άντε πιες να πια και λίγο γάλα. Αλλά, ξέρεις, δεν είναι ότι έφαγα κάτι άλλο. Αυτό και λίγο γάλα έπια. Εσύ μπορείς να πιεις χυμό, ας πούμε, ή κάτι. Και με κράτησε όλο το πρωί. Έφαγα ξανά μετά το βράδυ. Και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή μου βγάλε τρελό value σαν πρωινό. Και αντίστοιχα, ρε παιδί μου, θα μου βγάλει τρελό value σαν μέρες όπως τη σημερινή, γιατί σκεφτόμουν. Επειδή, ξέρετε, τώρα αρχίζω πάλι και μπαίνω λίγο στη διαδικασία και σκέφτομαι. Επειδή στριμάκια τέτοιες ώρες το μεσημέρι δεν κάνω συχνά. Συνήθως τι κάνω. Όπως έχω γράψει κιόλας στο πρόγραμμα που ξέρετε, το τα έχω αναφέρει τώρα YouTube. Συνήθως κάνω stream, έκανα βασικά μέχρι πρότινος, Τρίτη, Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οπότε έτρωγα πιο πριν μεσημέρι. Ξέρετε. Και με κράταγε, κρατιόμουν μέχρι το βράδυ, άντε και να είχα ή τι έκανα. Έτρωγα μεσημέρι και ετοίμαζα και κάτι να έχω, οτιδήποτε, και για πιο μετά αν πεινάσω προς το βράδυ, για να είμαι κομπλέ. Αυτό. Τώρα την Κυριακή είναι η πρώτη φορά που κάνω stream τόσο οργανωμένο, ρε παιδί μου, και για αρκετές ώρες από τις 3 το μεσημέρι μέχρι βράδυ. Και επειδή καμιά φορά δουλεύω μέχρι αργά, οπότε θα ξυπνήσω, ξέρω εγώ, στις 12.30, δεν θα κάτσω να φάω μεσημεριανό, ας πούμε, κατευθείαν 1-2 η ώρα για να πω, α, έφαγα μεσημέρι, οπότε μια χαρά. Δεν γίνεται αυτό. Okay. Οπότε καθόμουν και σκεφτόμουν, τι βολεύει Κυριακή τώρα, ας πούμε, τέτοια ώρα να κάτσω να φάω για να αντέξω και ας φάω μετά μόλις κλείσω το live. Δεν είχα τώρα αυτές τις μπάρες Δημητριακών, είχα κάτι άλλες, αλλά έφαγα άλλο πρωινό, ok. Γενικά η φάση είναι πρωτεΐνη, σε φάση ξέρεις τρως με κάτι πρωτεϊνικό, ρε παιδί μου, σε κρατάει από τον πρωί και όταν κλείνω θα φάω κάτι άλλο ελαφρύ. Αλλά σκεφτόμουν ότι πω, δηλαδή αν είχα αυτές τις μπάρες Δημητριακών τώρα, θα ήμουν κομπλέ. Αυτό. Ο Στήρο θα μείνεις. Λέω να καθίσω μέχρι τις 9-10 περίπου, αραγματάκι, και μετά θα σε αφήσω. Τώρα απλά θέλω να τσιλάρω ξανά λίγο, γιατί το σημερινό στριμάκι ήταν πολύ άνω-κάτω, μία τσιλάρω, μία γίνεται κάτι, μία ξαναλάζω, μία... Τώρα λίγο τσιλ, άραγμα, να τα πούμε, μ' αρέσει. Είναι μια χαρά, είναι τέλεια, είναι ό,τι πρέπει. Ήτανε μία καλή αρχή νομίζω για κυριακάτικο χαμό, για να δούμε λίγο και πώς θα πάει. Ήρθανε και αρκετοί στην αρχή μεσημεράκι, νομίζω... Εκεί πέρα το πικ του μεσημεριού είναι, τραβάει πάρα πολύ, το ξέρω. Είναι ό,τι πρέπει και για κουβέντα στην αρχή. Είναι ό,τι πρέπει. Απλά έγιναν και αναποδιές. Δηλαδή, τώρα ας πούμε το live στο TikTok δεν παθαίνει τίποτα, είναι μια χαρά. Όλα καλά. Κάνουμε προγραμματάκι, να σου πω κάτι. Είναι 15 Σεπτέμβρη και ήδη η οργάνωση και τα πράγματα που έχω ανακαλύψει μέσα σε τόσες λίγες μέρες είναι τέλειο. Έχει πάει super. Είναι 15 Σεπτέμβρη και έχω οργανώσει άπειρα πράγματα για όλη τη σεζόν που λέει ο λόγος. Μια χαρά. Καλά αυτό που σε κρατάνε οι μπάρες, επειδή δουλεύω remote soft engineer στο σπίτι, συνήθως τρώω ό,τι να είναι. Πρέπει να έχει δίαιτα. Νίκ, θα σου πω, επειδή αντίστοιχα. Ρε παιδί μου, σκέψου. Ωραίο αυτό που λέει τώρα ο Νίκ στο TikTok. Σκέψου αντίστοιχα ότι και εγώ, επειδή όντας άνθρωπο που δουλεύει στο σπίτι, είτε είναι live, είτε μοντάζ κτλ., είναι παγίδα το σπίτι. Γιατί είναι αυτό που λες, είναι ότι καμιά φορά μπορεί να σε πιάσει και να τρώσει μαλακίες. Έχω μπει στη διαδικασία και θέλω σιγά σιγά τώρα που νιώθω καλύτερα από. Επειδή ήμουν άρρωστος όταν γύρισα από διακοπές. Θέλω να μπω στο πρόγραμμα και όταν ξυπνάω γυμναστική και μετά οτιδήποτε άλλο, είτε δουλειά είτε φαγητό κτλ. Και αντίστοιχα αυτό πάει και για το φαγητό, να ξέρω ποιες μέρες θα τρώω στο περίπου κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω ότι. Α, Κυριακή έχω το live. Τι κάνω με την Κυριακή. Τρώω καλά πιο πριν και τσιμπάω κάτι ελαφρύ μετά, όταν κλείσω. Ή έτσι, να στο περίπου. Δεν είμαι ο άνθρωπος που είναι σε φάση να μετρήσω τις θερμίδες έτσι με το τέτοιο, να μην χάσω γραμμάριο, να ξέρω ακριβώς πώς είναι. Όχι. Αλλά στο περίπου να έχω στο νου μου ένα πλάνο, ας πούμε, ότι εφόσον η Κυριακή πάει έτσι ή ξεκινάει βασικά έτσι και καταλήγει μέχρι αυτό το χρονικό περιθώριο, τι με συμφέρει να φάω πριν ξεκινήσω και μετά. Και αυτό θα πάει και για την Τρίτη, θα πάει και για την Πέμπτη. Μια ισορροπία, αυτό όπως το λες ακριβώς.
Γενικά, θέλεις τέτοια πράγματα μια ισορροπία. Αχ, περίμενε. Λοιπόν, Μαρία, στο TikTok, αν δεν σταματήσεις, δεν θα ξαναεμφανιστείς απλά να ξέρεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνεις. Πάρε 30 δευτερόλεπτα να ηρεμήσεις. Λοιπόν, θέλει μια ισορροπία αναγκαστικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να πεις. Πείτε μου ότι τουλάχιστον τώρα πρόλαβα και δεν έγινε πάλι το ίδιο με το stream. Ίσως τώρα πρόλαβα τουλάχιστον. Κάτσε, περίμενε. Θα δω το chat σε λίγο. Θα φορτώσω το chat. Μισό. Δεν σας βλέπω ακόμα. Τώρα σας βλέπω. Όλα κομπλέ. Έγινε πάλι. Αυτό δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό τώρα με αγχώνει λίγο. Έγινε πάλι το ίδιο που είχε γίνει και τις άλλες φορές με τις οθόνες, αλλά αυτή τη φορά έγινε πιο σταδιακά. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι μόνο το ρεύμα. Παίζει να τρώει μπαγκές ταυτόχρονα το wallpaper engine με το stream. Είναι πιθανό αυτό σε σενάριο. Είναι πιθανό αυτό σε σενάριο. Κάτσε να ανοίξω μουσικούλα. Θα σας δω αμέσως, μισό. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Driver issue. Μόλις έβαλα... Παιδιά, λοιπόν. Να τα ξεκαθαρίσουμε, να φύγουν αυτά από τη μέση, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Μόλις πέρασα drivers. Τους πέρασα από την αρχή. Δεν γίνεται να είναι πάλι GPU. Τα έχω ξαναελέγξει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό άρχισε να μου το ξανακάνει από την ώρα που έβαλα το wallpaper engine. Και νιώθω ότι μάλλον clear installation, πάντα clear installation στα GPU drivers, πάντα. Νιώθω ότι το wallpaper engine μου κάνει νερά. Είναι λογικό. Είναι λογικό, γιατί ενώ είμαι live... Καθόλου πιθανό. Ναι. Τώρα μισό θα δω από όλους τα σχόλια, ένα λεπτάκι, που είχαμε μείνει. Είναι το playlist μου εδώ. Τέλεια. Εσύ εκεί. Να βλέπω και τα παιδιά στο TikTok. Πήρα ένα διάδρομο, προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα 5 χιλιόμετρα περίπου. Καλά κάνεις. Και εγώ έχω πάρει ποδήλατο. Έχω Windows 11. Παίζει να είναι το engine. Δεν μου βγάζει κάτι άλλο νόημα, γιατί αυτό ξεκίνησε να γίνεται με το wallpaper engine. Το έχεις όταν έγινε background application να κάνει pause. Ναι. Αλλά βλέπω ότι δεν το ένοιαζε και πάρα πολύ. Παίζει και το ένοιαζε απλά... απλά εγώ από τα Windows 11 πλέον τα περιμένω όλα, έχω απογοητευτεί. Μωρέ, ναι, απλά γενικά όταν κάνω updates και τα λοιπά, δεν έχω θέμα.
Το wallpaper editing θα σου κρεσάρει συχνά πυκνά, το έχω κι εγώ. Απλά τώρα αυτό συνδυαστικά με live και τα λοιπά που μου κλείνουν οθόνες και κάνουν έτσι, είναι περίεργο γιατί μου κρεσάρει το σύστημα. Κάνε identify τα files. Ποια files? Και μου φρυζάρει το PC. Άμα σου κάνει τέτοια και φρυζάρει το PC, παίζει να είναι το engine τότε. Πώς θα κάνω identify, τι εννοείς? Γιατί πλέον δεν μου βγάζει νόημα κανένα άλλο crash. Και στη λυκή δεν πειράζει. Το είχα για να το βλέπω εγώ. Πιο πολύ εγώ το χάζευα το wallpaper που λέω, οπότε δεν με αγχώνομαι. Θα σου φριζάρει και μπορεί να σου μαυρίσει την οθόνη, αλλά το PC να τρέχει. Α, οκ. Okay, άρα παθαίνουμε ακριβώς το ίδιο. Αυτό συμβαίνει. Είναι το wallpaper engine. Οκ. Okay. Okay. Άρα να μην το έχω ενεργό, να μην το έχω ανοιχτό με live και τέτοια. Να τα κάνω verify από το Steam εννοείς, Assassin. Δεν νομίζω να έχει νόημα. Παιδιά, το event viewer μου βγάζει συνήθως kernel σε τέτοια πράγματα, αλλά επειδή ο Joker μου περιγράφει το ίδιο ακριβώς πράγμα, μάλλον είναι το wallpaper engine. Μου περιγράφει ακριβώς το τι συνέβη. Γιατί και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε άρχισε να μου το κάνει αυτό ξαφνικά και είναι από το wallpaper engine, δεν είναι κάτι άλλο. Κρίμα. Μπορεί το wallpaper engine μαζί με OBS και τέτοια να μην το... να τραβάει φρίκες. Και it's okay, δεν πειράζει. Πώς το απενεργοποιώ να μην έχω τέτοιο? Το βγάζω να μην τρέχει στο startup. Δεν θέλω να ξεκινάμε με τα Windows. Άρα κάτι στο engine κάνει conflict με το display adapt drivers. Ναι. Αλλά επειδή δεν το κάνει συνέχεια. Δηλαδή έχει τύχει να περάσουν δύο μέρες και να μην κάνει τίποτα. Δεν πρόκειται τώρα να κάτσω ασχοληθώ και να το έχω ενεργοποιημένο. Klein, δεν πειράζει. Βάζω άλλο wallpaper, δεν θα πάθω κάτι. It's okay. Κάτσε να το κλείσω. Να μην ξανακάνει automatic restart. Κάτσε να ανοίξω και το Steam. Όλα καλά. Μάλλον τον βρήκαμε τον ύποπτο. Το σημερινό stream είναι ένα τεράστιο troubleshooting για πράγματα. Έχω καθίσει να λύσω τι συμβαίνει με τα crashes. Έχουμε δει τι συμβαίνει με τα κολλήματα με το TikTok Live Studio. Έχουμε δει τα πάντα. Ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε το έχω δει. Τα πάντα. Να σου πω κάτι. Έχει βγάλει value το σημερινό streamάκι. Τι έχει σπουδάσει? Στατιστική ασφαλιστική. Σήμερα παίζουμε IT Simulator. Κανονικότατα όμως. Κανονικότατα. Την onboard, ωραία. Καλά έχει πάει αυτό. Wallpaper engine. Τώρα θέλει... Βασικά είναι ακόμα ανοιχτό. Μπορώ να το κάνω quit απλά, Quit. Ωραία. Μπράβο, μείνε στο quit. Πιάσε μας ήσυχους. Και να βάλω το προηγούμενο μου background. Wallpapers. Τι να βάλω, τι είχα πριν. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Θες να παίξεις το Ratchet & Clank Rift Apart. Το έχω αφήσει και ψιλοπαίζω με την Αναστασία μια στο τόσο offline. Οπότε... δεν θα ήθελα και στο stream να παίξω επιπλέον. Did you try turning it off and on again? Είσαστε πειραματόζω, αλλά όχι επίτηδες. Και είναι για καλό επίσης. Το είπα και πριν. Αν συνειδητοποιήσετε... κολλάει πάλι. Τι κολλάει? Δεν κολλάει. Δεν κολλάει.
Άστα αυτά. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει τίποτα τώρα. Δεν κολλάει τώρα, φίλε. Μη μου λες εμένα τέτοια. Δεν κολλάει. Είναι γλιστερό σαβούτυρο, βεβαίως. Τα setting με το μεταξύ τα κράτησε το BS, το καημένο. Τα κράτησε τέλεια. Ωραία. Το Wi-Fi πεθαίνει. Καημένο Wi-Fi. Μικρόφωνο, ήρεμα. Έλα, κλείσ' το TikTok, παρένε γκρινιάδες και περίεργη. Καλά, εδώ πέρα η Βιργινία τα έλεγε. Στο TikTok δεν έχουν πει κάτι τα καημένα. Έχω ανοιγοκλείσει πόσες φορές σήμερα. Τι να πούνε κι αυτοί, τους έχω χρησιμοποιήσει περισσότερα από εσάς. Άκου και περισσότερα από εσάς. Για να δω. Μια χαρά φαίνεται το TikTok. Σούπερ φαίνεται. Καλησπέρα κύριε Βαΐτσι. Τι κάνετε? Ωραία. Όλα λειτουργούν. Μαλάκα, σήμερα χάος. Κοιτάω να δω τι έχει σοπεδωθεί. Όλα γκρεμίζονται. Ωραία. Έγινε και το crash της ημέρας για να σιγουρευτώ ότι μάλλον το wallpaper engine έφταιγε. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε. Μας είχε ξαναγίνει αυτό και καθόμουν μετά καθάριζα το PC. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, μάλλον το wallpaper engine μαζί συνδυαστικά με τα υπόλοιπα προγράμματα. Βαράει φρίκες. Πρώτη φορά θα έλεγε κανείς έτσι. Όχι, όχι. Πολύ worth. Το σημερινό στριμάκι πολύ worth. Είναι 15 Σεπτέμβρη και έχω ανακαλύψει πράγματα για όλο τον χρόνο. Μια χαρά βόλεψε. Αν όχι το subgoal, θα κάνεις κάτι έξτρα ή το έχεις απλά για να μετράει τα subs. Αυτό το έχω γιατί είναι εδώ, αυτή εδώ, είναι η ψυχική μου υγεία. Γενικά, παρόλα αυτά, τα έχουμε ξαναπεί Μανολιό για τα subgoals, τι έχω αλλάξει κτλ. Θα αρχίσω μια στο τόσο, πέρα από τα daily subgoals, τα οποία είναι κυριολεκτικά για την ψυχική υγεία του streamer σας, που τον σέβεσαι και τον εκτιμάτε. Θα βάζω και έκτρα πραγματάκια. Θα κλείσω το TikTok να ξέρω να μπω στο Twitch. Θα τα έχω μαζί προς το παρόν. Μπορεί σε λίγο να κλείσω. Τα πάντα, θα δούμε. Θα αρχίσω σιγά σιγά να βάζω και κάποια όντως. Όταν θα υπάρχουν τα ρε παιδί μου τα πιο special θα τα βλέπετε. Π.χ. Μήπως να μας πεις τι ετοιμάζει με τους πόντους. Αυτό το είχα πει. Μισό, θα στα πω ένα-ένα. Λοιπόν. Ένα-ένα. Πρώτον, για αυτό που λέει ο Μανολιός με τα subgoals. Θα αρχίσω σιγά-σιγά τα subgoals που θέλω να είναι πιο special να τα καταλαβαίνετε και να έχουν όντως νόημα. Πέρα τα daily subgoals τα οποία είναι για την ψυχική υγεία του streamers, όπως είπα. Π.χ. στις 16 με πρώτη που θα κάνουν εκείνο το λίγο πιο special, τις πιο special μέρες που θα παίζουμε Yu-Gi-Oh! Και θα είναι κτλ. Εκεί πέρα ίσως βάλω κάποια πιο special subgoals που θα δίνω και πραγματάκια και σε εσάς. Okay. Ακριβώς. Οπότε σιγά σιγά θέλω να βάζω και έξτρα πραγματάκια. Μπορεί να βάζω σιγά σιγά έξτρα πραγματάκια και στα daily, αλλά αυτό τώρα θέλει λίγο να τσουλήσει. Δηλαδή, τι εννοώ. Σκεφτείτε ότι εντάξει, είναι τώρα είναι 15 Σεπτέμβρη, τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά. Είναι κυριολεκτικά η πρώτη εβδομάδα που όντως είμαι πιο ενεργός κι εγώ. Σκεφτείτε το έτσι. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το σημερινό subgoal είναι στα μισά και είναι κυρίως και από τα resubs, είναι μια περίοδος η οποία τώρα είναι σιγά σιγά, ξέρετε, πάλι ξαναρχίζει, αρχίζουν και φορτίζουν οι μπαταρίες. Οπότε με τα subs θα πάει σιγά σιγά έτσι. Θέλω σιγά σιγά να προσθέτω και στα special και στα daily κλουμπού κλουμπού. Θα το πάω λίγο πιο οργανικά, θα δούμε. Μπορεί κάποια σε κάποια να υπάρχει, σε κάποια να μην υπάρχει στα daily. Τα special, όπως είπα, θα τα βλέπετε και θα είναι ίσως για κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως το eventάκι που θέλω να κάνω με το Yu-Gi-Oh! Κτλ. Και για τους πόντους,
Εγώ σας λέω ξανά και ξανά, μαζέψτε τους, γιατί θέλω κάποια στιγμή να ξανακάνω σίγουρα live με crowd control. Και επειδή θέλω να ξανακάνω live με crowd control και θέλω πέρα από τα μπιτάκια του crowd control και τα λοιπά να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και πόντους, να μαζέψετε πόντους. Γι' αυτό γενικά έχω βγάλει και δεν τα θεωρώ λίγο τώρα αυτή τη στιγμή πολύ δευτερεύοντα τα νεράκια. Κόλλησε. Τι κόλλησε? Δεν έχει κόλλησει τίποτα. Μη με τρελαίνετε. Λοιπόν, έχω την παρανοιά μου, μην έχω και τη δικιά σας. Έχω βγάλει τα δευτερεύοντα, τα νεράκια, τα κάτσε σαν άνθρωπο κτλ. Τα κάνω από μόνος μου. Τα κάνω από μόνος μου για να είμαι εντάξει, γιατί ούτως ή άλλως δεν. Και γι' αυτό θα ήθελα. Δεν κολλάει. Θα ήθελα να κρατήσετε πόντους για τέτοια στριμάκια. Για crowd control, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Να μαζέψετε πόντους. Άκουσα την ώρα που κόλλησε. Συγγνώμη, δεν φταίω. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τον εκπαιδεύσαμε καλά. Έτσι πρέπει. Δεν κολλάει. Έκανε για λίγο φρίσκι και ξαναέκανε. Μετά σε βλέπω κανονικά. Δεν είναι από μένα. Γεια σου, Τζέο. Δεν κολλάει. Πρέπει να βάλει ένα ηχητικό. Δεν κολλάει. Τι να κάνω. Τι άλλο να κάνω σήμερα. Δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνω. Το μεταξύ. Άσχετο. Έχω πάρει. Σκαμπό. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχω ράξει το πλάι. Πόδια στο σκαμπό. Και είμαι στην πιο chill κατάσταση που υπάρχει. Τελικά έρθει στο Twitch. Καλώς τον. Γεια σου, Windless. Καλώς όρισες και εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε, δεν κουνιέμαι από εδώ. Είμαι εδώ. Ευθεία. Πόδια σκαμπό. Καληνύχτα. Τώρα να ξέρετε, αυτό ήτανε. Άρχισε καλά εβδομάδα. Η περασμένη πρώτα ψέψαμε με καλό γκέστ και τριαντάφυλλα. Μετά εσύ, Τσιλένη επίσης. Ναι. Αρχίζουμε λίγο σιγά σιγά δυναμικά στη σεζόν. Και εγώ σήμερα, πρώτη Κυριακή που κάνω από νωρίς. Και ήταν πολύ. Πώς να το θέσω. Ήταν πολύ. Πώς θα το περιγράφω το σημερινό stream που ανακαλύψαμε τα πάντα από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Νομίζω ότι μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή στο σημερινό έγινε. Τι κράσα, τι το TikTok κράσαρε, τι τα προγράμματα δεν ήθελαν, τι το PC κράσαρε, τι. Όλα, όλα. Εκπαιδευτικό και προαιρετικό. Ναι! Καλά, προαιρετικό, όχι, αλλά. Εκπαιδευτικό, διερευνητικό. Ο Κάρλος του λέει Κυριακή. Μάρκετινγκ. Μην ξαναπεί για το νεράκι μου ότι είναι δευτερεύον το νεράκι μου. Βρε Μαρία. Μαζέψτε πόντους για κανένα crowd control, κρίμα. Για σας το κάνω. Ταξιδέψαμε σε άγνωστα νερά, αλλά φτάσαμε στην όχθη. Είναι αλήθεια. Τα κανάλια που ακολουθώ στο πλάι, ενώ π.χ. σε live σε δείχνει ασπρόμαυρο. Μήπως με δείχνει ασπρόμαυρο γιατί είναι ασπρόμαυρο το εικονίδιό μου. Έχω ρίξει πολύ bait με αυτό. Αυτό έχει φάει πολύ κόσμος bait. Με αυτό έχει φάει πολύ κόσμος bait. Δεν θα το αλλάξω, θα το αφήσω ασπρόμαυρο. Τι marketing μωρέ, λες και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν μαζεμένα πράγματα. Λες και κάποιος σου κάνει βουντού, είναι σε κάθε stream. Είσαι υπερβολικός. Είσαι υπερβολικός μωρέ. Εντάξει, δοκίμαζα και καινούργια πράγματα, η αλήθεια είναι, που δεν τα είχα πιο πριν. Οπότε δεν ήξερα πώς θα πάει. Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι σήμερα δεν ήξερα ούτε τη φάση αυτό με τα topic με το TikTok, ούτε με την ποιότητα τι παίζει τόσο ρόλο, ούτε το wallpaper engine για κάποιο λόγο δεν είναι τόσο σταθερό και κρασάρει το σύμπαν, μπορεί να σου κρασάρει το PC. Όλα σήμερα. Θα παίξει κάτι. Παίξαμε πριν. Τερματίσαμε σκίουρο πριν και είδαμε λίγο την αρχή του Space Marine 2. Ήταν γεμάτο στριμάκι. Where are the heretics? Γίνανε πράγματα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μπιλ. Θα παίξεις ποτέ με τη μονιέρα κάποιο game? Μπορείς στο μέλλον. Δεν το απορρίπτω. Βίντεο με Reddit δεν νομίζω να γίνει προς το παρόν. Το έχουμε ξαναπεί αυτά. Ευχαριστώ για τις μπαγκέτες. Μου στέλνουν μπαγκέτες στο TikTok. Γιατί μου στέλνουν μπαγκέτες? Oui, oui. Game of the Year πιλώσεις να βγει? Δεν ξέρω. Θα σκεφτούμε όταν έρθει η ώρα. Όταν αρχίσουν οι υποψηφιότητες και τέτοια, θα κάνουμε. Ξέρετε τι. Τώρα που έχουμε και μια έξτρα μέρα για stream,
νιώθω πολύ γεμάτος σαν πρόγραμμα. Δηλαδή, νιώθω ότι έχω και περισσότερη ελευθερία να οργανώσω και προγράμματα και τέτοια. Ρε παιδί μου, Τρίτη, Πέμπτη, οκ. Κάναμε, προφανώς κάναμε και έξτρα στριμάκια, μου υπήρχε κάτι special, δεν λέω. Αλλά το να έχεις τρεις μέρες για stream και να πλώνεις το πρόγραμμα περισσότερο, να έχεις την ευχαίρεια να κάνεις παραπάνω πράγματα, είναι ωραίο. Βόλεψε η Κυριακή, βόλεψε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Θυσιάζω ξεκούραση. Ναι, βόλεψε η Κυριακή. Βόλεψε. Όλα καλά. Θα το θεωρήσω win στο τέλος ημέρας. Σκέφτεσαι να παίξει Indiana Jones. Ναι. Ναι, θα δούμε. Ας γίνει το καλό. Σου πάει όντως. Ναι, πήγε καλά. Χρειαζόμουν μια έξτρα μέρα, νιώθω. Μια έξτρα. Σταθερή μέρα. Γιατί η Τρίτη Πέμπτη καλά είναι. Χρειαζόμουν και κάτι ακόμα. Τώρα από εκεί και πέρα και Παρασκευές μπορεί να γίνουν στο YouTube. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Γενικά δεν κάνω λίγα πράγματα τώρα που το σκέφτομαι. Και ότι μου λείψα την αλήθεια. Νομίζω το ξέρετε αυτό. Δεν το... Ότι δεν το ξέρετε. Τι είδος παιχνίδια παίζεις. Ανάλογα. Τις προάλλες ρώτησα τα παιδιά στο stream εδώ πέρα και μου είπανε ότι θα με χαρακτήριζαν από τα κανάλια τα οποία πέρα από Variety το έχουν ταυτίσει το κανάλι με Resident Evil, με Souls, με Σάπια Horror. Αν δεν κουραστείς 31 τότε πότε. Τι. Κι όμως εγώ εδώ. Πόσες ώρες κάνω stream. Εξαωράκι και είμαι πιο χαλαρός από ποτέ. Δηλαδή, άμα ήταν να κάνω παραπάνω ώρες, έτρωγα για κάτι και καθόμαστε μέχρι το πρωί. 12 ώρα. Με άνεση. Με μετροϊτβένια θα πω εγώ. Ναι, οκ. Okay. Speedruns. Δεν είναι το κυριότερο πράγμα εδώ πέρα στο κανάλι τα speedruns όμως. Τα Σάπια Horror είναι μεγάλο κομμάτι του καναλιού. Ισχύει, αλλά δεν ξεκίνησε έτσι το κανάλι. Είναι κομμάτι, δεν ξεκίνησε απλά έτσι. Και το Hollow Knight υπάρχει. Εντάξει, το Hollow Knight μπορείς να το πεις Metroidvania Souls. Αγαπημένη εποχή, χειμώνας. Προτιμώ τη δροσιά, προτιμώ το κρύο από τη ζέστη και την κολλή. Προτιμώ. Κάπως πρέπει να συνοηθείτε όμως φιλαράκια τουλάχιστον μεταξύ σας να μην κάνουν κλάστα τα live σας το ένα πάνω στο άλλο. Να πηγαίνετε τουλάχιστον με νούμερα. Actually... έτσι έχει βγει το πρόγραμμα στο περίπου. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή όντως έτσι συνοηθήκαμε με την Σιλένα. Μετά από εκεί πέρα δεν γίνονται... Ξέρεις τι, θα σου πω τι συμβαίνει. Έχουμε συνοηθεί όσο γίνεται. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πες να... προκύπτει κάτι πιο special, προκύπτει οτιδήποτε, δεν γίνεται να μη σκάσεις πάνω στον άλλον, στα πάντα, σε όλες τις μέρες. Δηλαδή, ξέρεις, είναι σαν να λέω, παράδειγμα τώρα, σκέψου να έλεγα, δεν θέλω να πέφτω πάνω στα παιδιά στους demi gamers, που κάνουν κάθε μέρα live. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Ή ας πούμε και η Αναστασία έχει κάνει Δευτέρα, Τετάρτη, αλλά ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα έκανε και Πέμπτη. Οπότε εγώ ήθελα να κάνω πιο πριν ώρες για να μην πέσω πάνω της που κάνει το στριμάκι το ωραίο. Γενικά είναι... όσο προγραμματισμό και να κάνεις, δεν γίνεται ποτέ εύκολα. Δεν γίνεται. Είναι ζόρικο, είναι πολύ ζόρικο. Όσο μπορείς το έχεις στο νου σου, αλλά εντάξει μετά δεν θα νιώσεις και άσχημα. Ενώ ότι άμα να παρεξηγηθεί κάποιος από αυτό... λίγο... Μετά πραγματικά δεν τίθεται θέμα παρεξήγησης. Για να παρεξηγηθείς μετά δεν αντιλαμβάνεις τι συμβαίνει. Μεταξύ μας κιόλας. Πραγματικά. Δεν γίνεται. Τι emote είναι αυτό. Χριστέ μου. Καθόλου τι. Θα πέσουν κιόλα μαζί. Ναι ρε. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι χωρίσαμε όλη τις μέρες και τις ώρες μας. Δεν πάει αυτό. Όπως λέει και ο Βασίλης, και εμείς δεν δουλεύουμε ταυτόχρονα με φίλους και γνωστούς. Αυτό. Τι μου κάνεις φρυδά για μένα. Τι φρύδια είναι αυτά. Και πολλά αυτά τα παιδιά στηρίζουν πολύ τα κανάλια στην όλη. Καλά, ναι. Εγώ φεύγω που να παίξω πιθικάκο. Παραπέκω πιθικάκο. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε.
Τώρα που πεπιθηκάκο. Θέλω να τσεκάρω. Εμείς τώρα είμαστε στην εξής φάση. Βασιλιά Πίθηκο. Καλά, έτσι, προφανώς θα το ονομάσω έτσι στο stream όταν παίξουμε και εμείς έτσι, γιατί θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Εμείς τώρα από παιχνίδια. Τι έχω στην άκρη εδώ μεταξύ. Δείτε τι γίνεται. Το Squirrel το τερματίσαμε, οκ. Okay. Πέρσι είχα κάνει ένα χειρουργείο και ήμουν στο κρεβάτι 2 εβδομάδες και έβλεπα τα λάμψη και στην τροφιά. Χαρά μου που μπορούσα να βοηθήσω. Έστω και έτσι. Γλυκούλιδες. Λοιπόν, τι κοιτάω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Τι έχουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Θέλω permit, αυτό πρέπει να το δεις. Όπα, περίμενε. Να δω πρώτα αυτό που θέλει ο Βασίλης και μετά. Και έδωσα permit γενικά εγώ έτσι. Έχετε όλοι permit. Όχι μόνο ο Βασίλης. Πάρε Βασίλη. Χριστέ μου. Το έχω δει. Χριστέ μου. Πω, πω. Το τρέλερ δεν το είχα δει. Είχα δει άλλο βίντεο, αλλά... Ουφ. 3 ευρουλάκια όμως, very well spent, θα πω εγώ. Το ήξερε ότι η Αναστασία λέγεται πλέον Παντελή Σουρικάτα. Έχω ερωτήσεις, αλλά θα απαντηθούν κάποια στιγμή, ελπίζω. Ελπίζω. Είμαστε ένα βήμα. Δεν θεωρείς πως το χόμπι και ο... Δεν θεωρείς πως το χόμπι και ο άρχοντα... Α, το χόμπιτ. Ξέχασε ένα ταφ. Άλλαξε όλη η πρόταση. Αξίζουν δικό τους legacy και αξίζουν κάτι καλύτερο σε σύγχρονο game. Θα ήθελα κι εγώ, η αλήθεια είναι κάτι. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν μπορούν εύκολα να το κάνουν αυτό. Θα ήθελα κι εγώ παρόλα αυτά. Θα ήθελα. Νιώθω το chat πάει γρήγορα και το live αργά. Μπα, δεν νομίζω. Υπάρχει κλιπ που δίνει εξήγηση από το τελευταίο της live. Φοβάμαι να το δω. Η ψέψη παντρεύτη της Σιλένα είναι αλήθεια. Η Σιλένα με απήγαγε. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Όλα κυλάνε ομαλά. Δεν κολλάει. Εγώ τώρα τι ήθελα να πω όμως, κάτι ξεκίνησα να λέω και με διακόψατε. Γιατί με διακόψατε, τι έλεγα. Τι έλεγε ο Στέλιος. Για παιχνίδια έλεγε. Λοιπόν, εμείς τώρα, ακούστε να δείτε ποια είναι η φάση. Από μεγάλα παιχνίδια, έχουμε στην άκρη τα εξής. Από μεγάλα παιχνίδια. Ενώ ρε παιδί μου, από παιχνίδια τα οποία δεν βγαίνουν έτσι εύκολα σε ένα-δύο lives. Έχουμε Demon's Souls Remake. Για το Play. Νομίζω είναι το τελευταίο καβάτζα που έχω από PlayStation. Από αυτά που έχουν βγει ήδη εννοώ. Ναι. Έχουμε τον Demon's Souls. Έχουμε Wukong που είναι πρόσφατο. Και Sekiro. Που το είχαμε πιάσει από το Subgoal. Γενικά. Σκέφτομαι το εξής. Την Τρίτη όπως σας είπα. Λογικά θα έχουμε χωροράκι. Χωροράκι, θα αλλάξω και αυτό που σας έλεγα με τα μπιτάκια, οπότε χωροράκι με μπιτάκια θα είναι η φάση μας την Τρίτη. Οκ. Okay. Σκέφτομαι τώρα εγώ, την Πέμπτη, ή βασικά, μισό, να το πω πιο σωστά. Την Τρίτη πέφτει 17 του μήνα, ωραία. 26 μετά είναι την επόμενη Πέμπτη. Οπότε έχω μια εβδομάδα και βάλε μέχρι να φτάσει... Η ημερομηνία που θα έχουμε μαραθώνιο με Yu-Gi-Oh! Με εκείνο το σάπιο αδίστακτο Yu-Gi-Oh! Παιχνίδι. Ξέρετε τι με τρελαίνει. Που είναι κάποιοι, και όντως ρε παιδί μου, ζορίζονται πάρα πολύ να καταλάβουν πώς λειτουργούν οι αριθμοί και τα άτομα στο
στην κάθε πλατφόρμα κτλ. Γιατί είναι ο άλλος και γράφει 4 άτομα, πόσο έχει πέσει, πόσο έχει πέσει. Δεν αντιλαμβάνεται τις multiple πλατφόρμες, το πόσες φορές έχουμε κλείσει το live, όλα αυτά. Απλά θέλει να γράψει αυτό. Και να σου πω κάτι, με διασκεδάζει. Γιατί μου δείχνει το όντως πόσο δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν, ας πούμε, επειδή είναι απλά στο κινητό. Και τσίρα, ξέρεις τι. Μπράβο σου που το κάνεις αυτό. Χωρίς να σκεφτείς. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είναι μποτάκι υπόλοιπο. Τώρα είναι 8. Ναι. Και το μεσημέρι ήταν 50, και μετά όταν το έκλεισα πήγανε 10, και μετά ξαναπήγανε 48, και μετά στο Twitch ήταν 250. Έτσι λειτουργούν γενικά κάποια πράγματα όταν αλλάζεις κι εσύ. Ακραίο, το ξέρω. Μη σε ταράζω. Λοιπόν, εφόσον μετά την Τρίτη έχω μία εβδομάδα και βάλε μέχρι τις 26. Έχουμε πόσα στριμάκια είναι. Πέμπτη, Κυριακή, Τρίτη. Έχω 3 μέρες έξτρα. Ή να το πω βασικά, 3 μέρες περιθώριο. 3 μέρες περιθώριο. Σε 3 μέρες περιθώριο. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι και πόσο μεγάλο είναι, ας πούμε, το Wukong ή το Demon's Souls Remake. Για να πω ότι κουμπώνουμε κάτι τέτοιο σαν stream. Σκεπτικός τέλειος. Πριν κάνει stream τον Αύγουστο, είπες κάτι για Horizon Forbidden West. Έπαιξα λίγο μόνος μου. Ρε εσύ, με απόθεσε... Ξέρεις τι, λοιπόν. Δεν περίμενα να σε πειράξει. Έτσι το είπα. Έτσι το είπα το πόσο έχει πέσει. Ξέρεις, είναι το θα πας σε κάποιον άκυρο, θα του πεις πώς είσαι έτσι και θα πεις δεν πρέπει να σε πειράξει. Μάθετε να επικοινωνείτε με τον απέναντί σας. Ευχαριστώ. Με τα Horizon έχω μία περίεργη σχέση. Έδωσα μία δεύτερη ευκαιρία στο Horizon το πρώτο. Είδα την ιστορία. Μ' άρεσε η ιστορία στο τέλος της ημέρας. Μ' άρεσε πολύ. Αλλά το έτρεξα για να δω την ιστορία. Μετά το Forbidden West δεν μου έκανε αίσθηση να το δω. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι απλά το Horizon δεν μου κίνησε το ενδιαφέρον, δυστυχώς. Πού το έχεις αναρτημένο το πρόγραμμα των live? Το λέει στο Twitch, στο schedule. Το λέει στα banner στο YouTube. Το λέει... Μήπως να το ανεβάσω και στο Discord, να φαίνεται. Κάπου. Σκέφτομαι. Σαν παρατήρηση τώρα. Πού άλλο να το αντεβάσω το πρόγραμμα για τα live, δεν ξέρω. Σκέφτομαι τώρα. Να το προσθέσω στο σερβερ, στο Discord, σαν έξτρα, δεν ξέρω πού. Να το κάνω και φυλάδιο που λέει και η Νίξ. Θα μπορούσα να το προσθέσω σαν εξτραδάκι. Να το βάλω στους κανόνες. Κάτω από τα links. Μπορώ. Είναι σαν πρόγραμμα έξτρα. Θα το βάλω. Θα το βάλω εκεί πέρα. Για να είναι εύκολο. Θα το έχω μαζί με τους κανόνες. Μπορείς να το βάλεις στα announcements. Θα το βάλω κανόνες. Που το βλέπω που είναι πολύ πιο εμφανές. Μαζί με όλα τα link που έχω εκεί πέρα για τα social, θα βάλω και το πρόγραμμα. Βολεύει. Θα το κάνω εκεί. Επέστρεψα, καλώς τη. Τι έχουμε εδώ. Εδώ αράζουμε τώρα. Τώρα είμαστε στην chill φάση. Κάτσε να δω τι λέτε για το Horizon. Το Horizon είναι και πανέμορφο και διασκεδαστικό. Έχει κάτι που σε κάνει να το βαριέσαι. Ναι, ρε γαμότο, δεν ξέρω. Του έδωσε ευκαιρία κιόλας. Του έδωσα. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ πέρα, αν άκουσε Οδυσσέα. Το πρώτο το έπαιξα. Τερμάτισα. Η ιστορία μου άρεσε όντως πολύ στο τέλος. Μ' άρεσε. Και λέω, άντε, πάμε για το 2. Και μετά ήμουνα. Ξέρεις, πάω να ξεκινήσω πάλι το 2 και ήμουνα. Δεν ξέρω αν θέλω πάλι.
Δεν ξέρω. Το παράσε στις 3-4 ώρες το Horizon και όλο έλεγα να το ξαναξεκινήσω, αλλά το ψιλοβαριέμαι. Ναι ρε γαμώτο. Και ξέρεις, το λέω γνωρίζοντας ότι δεν είναι κακό παιχνίδι, να το πω έτσι, αλλά δεν με κέρδισε τόσο πολύ. Το δοκίμασα το 2, ναι, απλά ήμουν λίγο σε φάση μετά πάλι, με. Δεν καίγομαι. Ευχαριστώ για τα δωράκια στο TikTok επίσης. Δεν καίγομουν. Έμπαινα στο mood και με το που το άνοιγα κάτι με έβγαζε off. Και εγώ μια από τα ίδια δυστυχώς. Και είναι εντάξει, αλλά ξέρεις τι, ήθελα να του δώσω την ευκαιρία του, μωρέ. Γιατί μου το λέγατε κι εσείς και τα λοιπά, απλά είδα κι εγώ μετά ότι δεν ψήθηκα. Οπότε το άφησα στην άκρη του ήρεμο και ήσυχο και λέω, δεν πειράζει, παιχνίδια υπάρχουν. Αυτό σκέφτηκα. Ήμουνα, δεν πειράζει. It's okay. Όλα καλά. Απλά έπρεπε να το επιχειρήσω και έγινε πάλι το ίδιο με το πρώτο. Ξέρεις. Άντε μπορεί κάποια στιγμή να κάτσω να δω κάποιο βίντεο για να δω την ιστορία πώς κλείνει. Στο 2 λένε ότι κλείνει η ιστορία. Έχουν αφήσει πόνοι και για sequel. Ή κλείνει όντως στο Forbidden West. Μπας και χαζέψω απλά την ιστορία του σε κάποια φάση. Μιας και το ξεκίνησα το πρώτο, ρε παιδί μου, να δω την ιστορία έστω. Έχουν με το τέλος, με το φινάλε του West, υποδηλώνουν συνέχεια ή το σταματάνε όντως. Πώς το χειρίζονται. Έχουν αφήσει cliffhanger. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Οπότε πρέπει να τη δω λίγο την ιστορία. Θα έχουμε και τρίτο. Έχει ανακοινωθεί. Και εγώ δεν μπορώ για κανένα λόγο να πω ότι είναι κακό, αλλά δεν με τραβάει. Ναι, ναι. Όχι, είναι από τα παιχνίδια. Ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών που αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κακό. Απλά δεν με τραβάει. Έχω πάρα παιχνίδια που με έκαναν χου και προτιμώ να σπαταλήσω το λιγοστό μου χρόνο σε αυτά. Ναι. Γεια σου Κάθη, καλώς. Το Lego το ξέρω. Εννοούσα πέρα από το Lego. Ανεπίσημα δουλεύετε. Έχει ανακοινωθεί κάτι κιόλας ανεπίσημα ή απλά έτσι ότι έχουμε δει από leak ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι λίγο πιο ψήψιψο. Μόνο από τέτοια. Πολύ καλά είμαστε. Κάναμε σήμερα το πρώτο μας κυριακάτικο επίσημο στριμάκι. Φουλ ερευνητικό stream. Μας κράσαναν πράγματα, ανακαλύψαμε πράγματα. Πολύ καλά όμως. Μια χαρά. Βόλεψε. Το ίδιο παθαίνω π.χ. με το Red Dead Redemption. Είναι παιχνιδάρα, αλλά με ξενερώνει το Wild West. Εντάξει, εδώ θα διαφωνήσω γιατί εμένα με κέρδισε φουλ το Red Dead Redemption. Τώρα από εδώ πέρα είναι και. Ξέρεις, μετά πάει και λίγο σε θέμα γούστου. Ξέρεις, δεν μου αρέσει το Wild West. Λογικό να μην σ' αρέσει και το Red Dead. Ας πούμε εμένα, εγώ καραγούσταρα. Μ' άρεσε και το 1 και το 2 παιχνιδάρα. Το Red Dead 2, actually, για το 2, στενοχωριέμαι που δεν είχα και το χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ full, να κάνω τα πάντα από site κτλ. Κτλ. Στο 2, δυστυχώς. Αλλά και πάλι, όταν τερμάτισα, ήμουν σε φάση, μαλάκα, είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει και από τα καλύτερα φινάλε σε παιχνίδια, σίγουρα. Βγήκε στη φορά και γιατί είπαν, α, τους πήγε πίσω ο θέλος. Α, οκ, κατάλαβα. Θέλεξε, ας πούμε, ένα replay. Ρε, ξέρεις τι. Θα είναι αιώνιο αυτό το live άμα ξεκινήσω να κάνω replay το Red Dead Redemption το 2. Πάρα πολλά, θέλει πάρα πολλά live. Και δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ξεπετάς. Δεν γίνεται. Είναι ατελείωτο. Να είναι ένα παιχνίδι το οποίο βλέπουμε μια στο τόσο, μπορεί, αλλά γενικά είναι ατελείωτο μετά. Για να κάτσουμε να πούμε ότι ξαναβλέπουμε την ιστορία από την αρχή. Δεν παλεύεται. Είναι κτίνος. Είναι πραγματικά κτίνος. Θα έχουμε και άλλα, φαντάζομαι. Και άλλα από τι? Όσον αφορά τι πράγμα? Λαϊβάκια. Εγώ θα το έβλεπα, καταλαβαίνω, απλά το αγαπώ πολύ. Καταλαβαίνω. Γιατί κυριακάτικα λαϊβάκια θα έχουμε, ναι. Λέω την Κυριακή να την καθιερώσω σαν μέρα. Είναι σαν να σου πούμε να κάνεις live το Baldur's Gate 3. Αυτό εννοώ. Χωρίς να είναι κακό ή οτιδήποτε, σε καμία περίπτωση, απλά θα είμαι μετά, όπου ναι, άντε να κάνουμε live να προχωρήσει και αυτό, ξέρεις. Γιατί μπορεί να είναι το Red Dead Redemption το 2, είναι ένα από τα παιχνίδια για τα οποία δεν μιλάω πάρα πολύ, δεν το έχω αναφέρει πάρα πολύ, αλλά το θεωρώ από τα το παιχνίδια γενικότερα. Είναι έπος το παιχνίδι.
Από την άλλη, εγώ έριξα στο Forbidden West 100 plus ώρες, αλλά στο Red Dead Redemption 2 δεν με τράβηξε. Να. Αυτό τώρα, ας πούμε, καταλαβαίνω ότι είναι θέμα γούστου, μάλλον. Γιατί και εγώ αναγνωρίζω ότι το Horizon δεν είναι κακό παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε καθόλου. Είναι τεράστιο game αυτό. Είναι τεράστιο game. Θα παίξεις COD Black Ops 6. Μπορεί να κάνουμε μια δοκιμή όταν το βγάλουν και στο Game Pass, γιατί θα βγει και σε Game Pass, το οποίο βοηθάει. Το αγόρασε το Baldur's Gate που ήταν σε έκπτωση. Ναι, 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 αυτό θέλει χειμώνα. Θέλει χειμώνα, έχεις δίκιο. Αυτό θέλει χειμώνα. Είναι παιχνίδι χειμώνα. Γενικά, ο χειμώνας τραβάει πολύ περισσότερο όσο χειμωνιάζει και όσο κλείνει ο καιρός. Είναι όλο και περισσότερο η εποχή για live. Είναι όλο και περισσότερο αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ξέρεις, σήμερα που κάναμε κυριακάτικο έτσι, ήμουν πολύ. Ξέρεις, και μεσημέρι κιόλας, μου θύμισε λίγο. Είχαμε καιρό να ζήσουμε τέτοιο vibe τύπου. Μαζευόμαστε από νωρίς, αράζουμε στην αρχή, τα λέμε με τα παιχνίδια. Άνοιξε η Σιλένα, by the way, την είδα. Θέλω να ράξω λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα να ράξουμε. Ναι, αυτό. Αν θέλεις, όπως είπες και πριν, δες το story του Horizon, είναι πολύ ωραίο. Το story μπορώ να το δω από μόνος μου, ναι. Το χειμωνιάτικο μου game είναι το Sims. Το δέχομαι. Μας έλειψαν τέτοια λαϊβάκια. Τι λαϊβάκια σας έλειψαν? Μήπως κάποιοι δεν μπαίνατε ή κάποιες αντίστοιχα δεν μπαίνατε στο Twitch? Γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά τέτοια live. Νομίζω δεν μπαίνατε στο Twitch. Τώρα θέλω να αρχίσουν τα κρύα για να φάμε λαμακάρονα με ζεστό καφέ. Σταμάτα. Έχω ήδη πάρει προμήθεια για τσαγάκι. Που, εντάξει, δεν κολώνω και τώρα πίνω τσάι. Πες να κάνω τώρα για το βραδάκι να ισιώσω. Πήρα κόκκινη πλατεία. Έτσι δεν λέγεται. Πες το μωρέ από το δρόμο του τσαγιού. Γιατί κολλάει η ειδοποίηση από το gift sub. Όχι, κολλήσει η ειδοποίηση. Για περίμενε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Για κάτσε. Να κάνω ένα refresh. Ενδιαφέρον. Τι ήταν αυτό? Κι άλλο πείραμα. Τι ήταν αυτό? Events. Θα παίξει κανονικά τώρα. Όχι, απλά επέλεξε να σκαλώσει εκείνη τη στιγμή. Νίξ, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τον gift στην Κάθη. Να είσαι καλά. Πώς λέγεται τώρα, σκάλωσα. Πάω να δω. Γιατί ήθελα καιρό να το δοκιμάσω αυτό το τσάι. Το έσπασες, όντως. Δρόμος του τσαγιού. Ναι, κόκκινη πλατεία λέγεται. Κόκκινη πλατεία λέγεται. Και θέλω να κάτσω να δοκιμάσω, γιατί δεν έχω δοκιμάσει και έχω ακούσει τα καλύτερα. Απλά το ακούσαμε. Δεν έπαιξε. Όχι ρε. Παίζει να έχει θέμα το Streamlabs, να ξέρετε, δεν βγάζω άλλο νόημα. Δεν μου βγάζει κάτι άλλο νόημα. Ή ο server, ένα από τα δύο. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι από μένα, ξέρεις. Είναι. Κάποια πράγματα είναι πέρα από τις δυνάμεις μου. Όλα καλά. Είναι στοιχειωμένο. Καλά, Χριστό, τυχαίνει τώρα και αυτά, μωρέ, εντάξει. Δηλαδή, σκέψου ότι κάποιες φορές, όσο και να οργανώνεις κάποια πράγματα, δηλαδή, αντικειμενικά, κι εγώ για το σημερινό στριμάκι είχα οργανώσει πράγματα από πριν πάρα πολύ. Τι θέλω να κάνω, που θα είμαι live, τις ώρες μου, τι θα δω κτλ. Σήμερα έτυχε να ανακαλύψω πώς αντιδράει το TikTok Live Studio σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Σήμερα ανακάλυψα ότι, ας πούμε, πόσο ρόλο παίζει για κάποιο λόγο η ποιότητα στο TikTok Live Studio σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ανακάλυψα ότι το Wallpaper Engine για κάποιο λόγο μπορεί να μου κρασάρει όλο το PC και το live ταυτόχρονα. Θα μου πεις, από τη μία, μαλακία, γιατί πήγαν όλα τα live εξαιρετικά. Να μην σε κάποια φάση σήμερα, να ξέρετε. Δεν θυμάμαι τι ώρα μεσημεριάτικα. Είχαμε 250 άτομα και αράζαμε και μιλάγαμε, χωρίς να κάνω ακόμα κάτι.
Θα μου πεις τώρα, πω πως τέλειο, ναι, έχασες άτομα, γιατί με όλα αυτά. Ναι, από την άλλη πήρα γνώση. Πήρα γνώση. Περιμένω τη μέρα που κάτι θα κολλήσει και θα πεις, ξέρεις κάτι αντίγαμίσου, κλείνω. Όχι. Το είχα κάνει αυτό, μπορεί να το είχα κάνει σε κάτι. Αλλά επειδή δεν υπήρχε νόημα, ξέρεις, μπορεί να είχα πει σε φάση κλείνω γιατί δεν παλεύεται. Κάνω restart ή κάτι, δεν ξέρω. Το God of War Ragnarok το έκανα... δεν το έκανα πλατίνα ακόμα, το Ragnarok. Ξέρεις τι, όταν είναι πλατίνες που πρέπει να ξανακάνω κάτι replay ή γενικά είναι ψάξιμο και τέτοια, ψιλοβαριέμαι. Δηλαδή, όταν είχα να κάνω πλατίνα το Bloodborne, για μένα ήταν πιο εύκολο. Γιατί μετά η πλατίνα του Bloodborne ήταν έξτρα πράγματα. Δεν ήταν να ξαναρχίσω παιχνίδι από την αρχή. Ήτανε Dungeons. Τα Chalice ήτανε. Τι ήτανε για την πλατίνα του Bloodborne. Καταλάβατε. Αντίστοιχα, ήθελα να κάνω πλατίνα και το The Last of Us 2. Αλλά έχει να ξανακάνω πάλι πράγματα από την αρχή, νομίζω. Γι' αυτό δεν το έχω κάνει. Γιατί, εντάξει, πόσος χρόνος. Πόσο χρόνο να βρω. Ειδικά off-stream. Μπα, off-stream ποτέ. Ίσως on-stream μόνο, αλλά και πάλι. Έπαθες και έμαθες. Αλήθεια είναι. Πλατίνα πάνω πίτσα κάναμε. Ναι. Και κάναμε και στο stream. Πώς. Αν πώς. Καλησπέρα Στέλιο μας. Καλησπέρα ελπίδα μας. Τι κάνετε, πώς είσαστε. Τι μου κάνετε. Στην ώρα θα πάνω που λέμε για την παιχνιδάρα. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι. Το δάστο σας είπα. Έχω πει πάρα πολλά παιχνίδια και έχω μπερδευτεί. Last of Us είπα. God of War. Όχι, Last of Us. Α, Pineapple. Συγγνώμη, ναι. Σωστά. Πώς το ξέχασα. Το Pineapple on Pizza ή παιχνιδάρα. Είναι το καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει, καταρχάς, έτσι. Πλατίνα Red Dead Redemption 2. Όχι. Too much work. Too much work. Ξέρεις, για κάποια πράγματα θα ήθελα να έχω χρόνο, αλλά δεν έχω. Είναι αυτό που θα ήθελα να έχω χρόνο, δεν βγαίνει όμως. Το Astrobot σκέφτεσαι να το πάρεις. Το Astrobot μου το έχουν στείλει. Μπορούμε να το δούμε κάποια στιγμή. Όχι απαραίτητα μέχρι τέλους, αλλά μπορούμε να το δούμε σε κανένα chill stream. Μπορεί την επόμενη Κυριακή. Κάτι. Να σου πω τι σκέφτομαι. Λοιπόν, να σου πω τι σκέφτομαι σαν πρόγραμμα. Μιας και τώρα είμαστε στη φάση που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για ρεϊντάκι. Να σου πω τι σκέφτομαι. Το εξής. Αν υποθέσουμε ότι την Τρίτη αυτή τη 17 θα έχουμε χωροράκι. Μετά έχω τρεις μέρες πιο κενές μέχρι τις 26 που σας είπα για το Yu-Gi-Oh. Μπορούμε να έχω στο νου μου το Astrobot, αλλά μπορούμε ας πούμε 5η 19 να κάτσω να παίξω Resident Evil Randomizer. Τώρα που μου ήρθε σαν ιδέα αυτό. Για να έχω και περιθώριο να το δούμε σε παραπάνω από ένα stream το Randomizer. Αμέ. Αμέ. Συχαμένε. Αμέ. Δεν το έχω ξεχάσει το Resident Evil το Randomizer. Το έχουμε καβάντζε κι αυτό. Είναι καλή ευκαιρία τώρα. Είναι καλή ευκαιρία. Θα μπορούσαμε. Γιατί πες, άντε, δεν παίρνει ένα stream, γιατί μπορεί να γίνουν τα πάντα. Μπορεί να πάρει δύο streams. Και τρίτο. Το Randomizer είναι αυτό που σε τυρανούσαμε. Όχι, θα με τυρανίσει το παιχνίδι όμως. Αυτό που με τυρανούσε εσείς είναι το crowd control. Το randomizer είναι... Πώς να το θέσω. Το randomizer είναι... Όταν θα γίνονται τυχαία πράγματα εντελώς στο παιχνίδι. Π.χ. Εκεί πέρα που θα ήταν ο χύψη εχθρός, θα ήταν κάποιος άλλος εχθρός τώρα. Εκεί που θα ήταν το χύψη αντικείμενο, θα ήταν άλλο αντικείμενο τώρα. Και θα πρέπει γενικά να πηγαίνω έρχομαι και να ψάχνω τα πάντα. Είναι λίγο τροχός της τύχης, ναι. Γίνονται τυχαία πράγματα. Δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω το παιχνίδι και στην αρχή να με κυνηγάνε με αλυσοπρίωνα. Και να είμαι σε φάση καλή επιτυχία Ελλάδα. Ποιο ρε ζήπες, το 4 το remake. Το καλό. Το τούμπανο. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα. Γεια σου Μάρη επίσης. Ζάναξ να φέρω από φαρμακείο ή ντεπών. Θα δούμε, θα δούμε.
προέχει η τρίτη, προφανώς, με χωροράκι. Προέχει η τρίτη, με τα χωροράκια μας και βλέπουμε. Βλέπουμε. Έτσι θα πω. Ναι, γιατί έχω περιθώριο, μωρέ, μέχρι να σκάσουν τα λαϊβάκια με Yu-Gi-Oh. Έχω περιθώριο. Προλαβαίνουμε να δούμε πραγματάκια. Και άμα δούμε ότι τελειώνουν οι μέρες τα λοιπά, μπορούμε να χαζέψουμε μετά κανένα Astrobot. Αντίστοιχα, ας πούμε. Να το δούμε και αυτό. Για το καλό. Γιατί όχι. Με τον Πίκακο για randomizer. Ναι, κανονίζαμε κάτι για επόμενα. Καλησπέρα. Γεια σου, τελεία. Γιατί κάποιοι είστε με τελεία. Έχετε βάλει να μην φαίνεται το όνομα. Είναι περίεργο αυτό. Ενώ επειδή δεν μπορώ να σας διαβάσω. Το live θα ανέβει uncut. Ναι. Γενικά τα περισσότερα με εξαιρέσεις. Ας πούμε το προηγούμενο live δεν το ανέβασα uncut γιατί είχα πρόβλημα με τα copyrights για κάποιο λόγο. Το έχω ανεβασμένο στο Twitch όμως. Θα παραμείνει στο Twitch σαν highlight. Γενικά όποια live χάνετε θα τα ανεβάζω στο uncut. Στο δεύτερο κανάλι. Θα υπάρχουν εκεί. Δηλαδή σήμερα τώρα έχει χωριστεί αυτό το ίδιο κομμάτι το σημερινό, οπότε θα ανεβάσω δύο κομμάτια αναγκαστικά. Θα το στρώσω μετά. Τώρα μόλις κλείσω το live θα κάτσω να το στρώσω. Έχω δουλίτσα μόλις κλείσω το live. Δεν τελειώνει η δουλειά μόλις κλείσει την κάμερα, παιδιά. 0.facebook. Τι! Πόσο χρόνο είμαι πάλι. Σε τι φάση είναι η Σιλένα, έχει ξεκινήσει. Έχει βάλει μουσική ακόμα, εντάξει. Ναι, όντως. Τότε ήταν. Τώρα, ας πούμε, που έχει πάει 9.30 και κοντεύει 10, τώρα πεινάω κανονικά. Και σκεφτείτε ότι είμαι κυρίως με πρωινό, που είναι και γαμό. Τι να φάω τώρα, τι να φάω τώρα. Θα πρέπει να ξαναπάω και στο τέτοιο, πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ αύριο. Ή μεθαύριο. Μεθαύριο, όχι, είναι Τρίτη. Αύριο. Έχω πράγματα ακόμα, γιατί είχα υπολογίσει. Μπράβο, Στέλιο. Πολύ καλός είμαι. Και μπράβο μου. Έβαλα display name, μια τελεία και δεν είχα τίποτα άλλο ενδιαφέρον. Α, οκ, okay, απλά έτυχε να έχετε δύο άτομα τελεία. Οκ, okay, αυτό ήταν απλά τυχαίο λοιπόν. Δεν το είχα σκεφτεί, συγγνώμη. Α. Έγιναν πράγματα ο σημερινός στριμάκι, Έγιναν πράγματα. Λοιπόν. Παιδάκια, παίξε Hello Neighbor. Όχι. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό στριμάκι. Ήρθε η ώρα να καθίσω τώρα να κάνω την έξτρα δουλειά. Να καθίσω να φτιάξω τίτλους, πράγματα κτλ. Έφερα τη ρόπιτα. Θέλω λίγο. Δεν θα πω όχι. Πρέπει να καθίσω τώρα να φτιάξω πράγματα, να δω πώς θα ανέβουν τα live-άκια. Επόμενο live... Τρίτη, αύριο Δευτέρα, οπότε επόμενο live την Τρίτη, χωροράκι όπως είπα, αυτό που σας είχα περιγράψει. Και αν όλα πάνε καλά και πάνε όπως τα έχω απολογίσει, θα έχουμε και βίντεο αυτή την εβδομάδα. Σταυρώ στα δάχτυλα. Τι horror. Το ένα, βασικά δεν θέλω να σποιλάρω. Θα πω απλά ότι το ένα είναι από creator. Δεν έχω δει. Έχω ακούσει απλά καλά λόγια. Και θα είναι ωραίο από ό,τι έχω καταλάβει. Πες το ρε Στελάρα. Να έρθεις την Τρίτη να το δεις. Δεν θα πω επίτηδες. Δεν θέλω να πω επίτηδες. Απλά ξέρω ότι θα είναι... Μπορώ να σας πω και τι τύπος horror θα είναι. Θα είναι τύπου anomaly game. Θα πρέπει να βλέπεις διαφορές. Πώς κάναμε με το observation duty. Ξέρετε. Mm-hmm. Απλά δεν είναι νομίζω ακριβώς έτσι. Νομίζω περπατάς και είναι... Λοιπόν! Όποιος ξέρει τώρα ξέρει. Λοιπόν, έφυγα. Σας πατάω για ρεϊντάκι. Σκοτάδι μικρέ. Ω Χριστέ μου. Τι άι, κλείνουμε μάλα και έτοιμο πανίχα δέλταν ή πείραζε αύριο στο Horror Night XD. Φτύσ' το παιδί μου, τι έπαθες. Όχι αύριο, την Τρίτη. Αλλά ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πιτάκια, Κώστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρεούλα και στο Twitch και στο TikTok. TikTok σε χαιρετάω. Το νου σου, θα τα ξαναπούμε. Αντίο σας.
Και θα σας στείλω Σιλένα. Εν τω μεταξύ, πέρα από τη Σιλένα, είναι ευκαιρία και την Κυριακή να σας στέλνω και αλλού σε άλλα άτομα που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να πηγαίνουμε raid. Γιατί τώρα βλέπω και άλλα άτομα ενεργά που έχω κρατήσει στην άκρη. Θα έχουμε το νου μας για άλλες Κυριακές να πηγαίνουμε και αλλού, παιδιά. Είναι κρίμα. Γιατί έχει τύχει να μας κάνουν και άλλοι raid και να μην τους βλέπουμε σχεδόν ποτέ. Είναι κρίμα να μην τους βλέπουμε κι εμείς. Παλιά καλά raid πότε, που να κάθομαι με τις ώρες. Λίγο πιο δύσκολα πλέον. Μπορεί να τύχει κι αυτό. Έχει τύχει κι αυτό, αλλά όχι πλέον τόσο εύκολα. Λοιπόν, προς το παρόν, επειδή ξέρω που θα σας πάω, σας πηγαίνω Σιλένα. Ετοιμαστείτε. Από εμένα αυτά. Τα λέμε ξανά Τρίτη. Το νου σας, Discord, Instagram και τα λοιπά για ειδοποιήσεις. Χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Αντίο από εμένα. Δεν θα με ξαναδείτε. Για αύριο. Τρίτη κατευθείαν. Είμαι πολύ overwhelmed γιατί τώρα είμαι ακόμα μπερδεμένη με το τι γίνεται. Η ομάδα μου είναι 16.000 ρίσκο μεγάλη κι εγώ. Όπα! Όπα! Η ομάδα μου. Ήρθε η ομάδα του κακού χαμού. 13 ρίσκο μεγάλη κι εγώ.